Αδειό. Στο Origin. Κάνε από μένα, κάνε από μένα. Μπορώ. Ναι, να μπορείς να πεις. Οκ, σημαντική στο παιχνίδι. Α, και κάνει connecting. Να, παιδιά, συγγνώμη για ένα τέτοιο, έκλεισε λίγο το live stream. Έκλεισε μια φορά, δεν πειράζει. Εντάξει, ξανά. Δεν πειράζει. Έχουμε χώρο για άλλους δύο, όποιος θέλει. Αν είναι να μπει τώρα. Όποιος θέλει να μπει τώρα, όποιος θέλει. Το... Για να είμαστε ομάδα, το λέω. Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε εμείς. Τώρα μπορείτε να μπείτε μαζί μας, τώρα αυτή τη στιγμή, το Origin το ξέρετε, πάνω School Guy, κάτω Pavla GR. Έπεσε λέει, δεν πειράζει, ναι, γιατί πάτησα F1, γιατί το έχω το κουμπί στο F1, πολύ ωραία. Να απαντήσουμε, να τα παίξουμε. Είμαι να δούμε το παιδιά τι θέλουμε. Ας να μην τα πούν. Α, ναι, ναι, σωστά. Να πιούμε και λίγο από την κοκακολίτσα μας. Δεν έχει σήμερα χυμό. Όχι, δεν έχει σήμερα χυμό. Σήμερα έχει μια κοκακολίτσα για να μου έρθει, ξέρεις, να μιλά, για να πες το, για να τα βγάζω πέρα στο μίλημα. Σε κάνα δέκα. Να λυθεί η γλώσσα. Έτσι, έτσι. Sub-Higher, Radeon HD 7770. Sapphire. Sub-Higher. Καλά. 7770, 1 GHz, καλό κάψιμο, καλό κάψιμο. Κοίταξε, εμένα δεν μου αρέσει και τόσο, να το πω την αλήθεια. Θα δούμε. Θα δούμε και λίγο έτσι. Εγώ θα τα κάνω πιο αργά τα πράγματα για να βλέπετε και εσείς να παίρνετε μια γεύση πώς είναι. West είσαι ήδη πάνω. Α, ναι, West είμαι όντως. Κανένας δεν το έχει κάνει σχεδόν, παιδιά, γι' αυτό. Τι να πω. Α, μπήκε ένας. The T-Crate. Ποιος είναι? Ο Γιάννης είναι. Εγώ παράγγειλα Titan. Όπα ρε. Α, μπήκε. Ο The Decrate είναι ο Jaymon που λες. Ναι. Δεν προφέρεται τη Jaymon φανικά. Κατάλαβα. Λοιπόν, όλοι είστε και. Να πω ότι τα level. Ο άλλος είναι 14 level, κόνηση το έπαιξε, Είναι το cap το 14 level για την beta, δεν πάει παραπάνω. Το full τόσο πάει τώρα. Ναι, για την beta. Για την beta, ναι. Ο Mike το έκαψε χθες, βέβαια. Προφανώς. Μία θέση ακόμα, όποιος θέλει μπαίνει τώρα. Παιδιά, εγώ έχω όρεξη να δώσω και το δεύτερο κλειδί, όχι. Περίμενε. Όχι, ακόμα, να τελειώσω το πρώτο. Εσύ τι λέτε. Όχι, κάτσε, αν είναι να θα μπει, νομίζω θα μπει και ο Αντώνης. Πολύ ωραία. Ένας θα προσφέρει. Ένας ακόμα θέση, όποιος προλάβει, παιδιά. Αν μας ακούει ο Αντώνης και μπει τώρα. Και πάμε την τέθμα της, αν μπορείς. Να το δώσω invite, το βλέπω μπήκε για αυτό. Έχεις πάνω. Yep. Το attrition είναι, ξέρεις. Yep, I know. Κοέλ, άρα το έκαψε το παιχνίδι ο Κόνι για reviews. Σε λέει, το έκαψε το review, σε λέει. Εντάξει, έτσι δεν πρέπει. Ο Good Night GR γελάει εδώ τώρα. Ναι, εντάξει. Ωραίο stream, παιδιά. Έχω τη Radeon, θα παίζει κομπλέ. 77-70, ναι. Ναι, θα παίζει κομπλέ. Όπως είδες και στις απαιτήσεις. Σφαντωμένη, λογικά θα παίζει σε ικανοποιητικό. Εντάξει, κοίταξε τώρα για τον Beta θα βαρά 60. Εδώ 660. Που είναι στις απαιτήσεις 77-70. Ωραία, Ζούγκαμαν, γεια σου Ζούγκαμαν φίλε. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Βλέπω δεν μπαίνει κανένας, οπότε λέω να αρχίσουμε. Είμαι μισό λεπτό, περιμένω. Ωραία, μισό λεπτό, εντάξει, περιμένω. Ωραία, εντάξει, μέχρι να περιμένουμε, για να σας κρατάω σε ρέντα, θα δώσουμε και δεύτερο κλειδί. Τώρα, αμέσως, και τα δύο θα τα αφήσω προς το τέλος, λοιπόν. Για να δούμε, τι να δώσω παιδιά, τι θέλετε να δώσω. Έχω άλλο δύο Metal of Honor, έχω και ένα δώσε το πρώτο στήμα. Metal of Honor για να το κάνουμε. Ωραία, έτσι, πες σωστά το Honor. Ωραία, γιατί λοιπόν, το πολύ πόσα views πήρε το βίντεο του Δημήτρη Καρέτσου στο YouTube με το διαγωνισμό για ένα κινητό Nexus 5. Τώρα να πάτε το δείτε, στείλτε το μου, εγώ ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Τσέκαρε και μία και εσύ λίγο καλκάνη, αν μπορείς. Ναι. Τσέκαρε και μη το πεις. Μπήκε ο Αντώνης, ωραία. Περιμένουμε τώρα. Περιμένουμε τώρα μέχρι να δώσουμε το κλειδί. Τσέκαρε και εσύ μια. Και μη το πεις, βέβαια. Για να δούμε. Το Metal of Honor είναι έτοιμο εδώ για να δοθεί. Οπότε εσείς αυτό που έχετε να κάνετε. Ωραία, μπήκε και ο Αντώνης. Ναι, πολύ ωραία, το ξέρω. Κάνε τώρα το giveaway για να σου πω κάτι μετά. Λοιπόν, κρατάω 219, λέει ο Ηλίας X Gamer. Περιμένω άλλο. Πόσο είναι. Μη το πεις. Άμα ξέρεις ότι άμα είναι νικητής, θα σου πω εγώ. Εντάξει, Κώστα. Οκ. Okay. Ένας απάντησε 219, είναι 219.
Μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. 2.119 λένε όλοι. Ελία, εσύ κέρδισες παιχνίδι. Πάλι θα κερδίσεις. Όχι πάλι, όχι πάλι, όχι πάλι. Ο δεύτερος, εσύ κέρδισες, Ηλία, συγγνώμη. Από ό,τι μου είπε ο Αντώνης, μας ακούει από το live. Με λίγη καθυστέρηση, αλλά θα μπορέσει να παίξει. Ωραία, πολύ ωραία. Ποιος μπορεί, παιδιά, από όλους σας εσείς να το δει λίγο πόσο πήρε το Nexus 5? Εγώ ξέρω πόσο ακριβώς είναι, πόσο περίπου είναι. Λοιπόν, σας κρατάω εδώ, βλέπω στο chat. Ο Ηλίας, συγγνώμη Ηλία, δεν μπορείς, πήρες. Έχουμε το Good Night GR 219 και έχουμε το Crazy Gamer GR 219. 219 είναι το σωστό πάντως. Good Night GR κέρδισες, εσύ είσαι, οπότε δώσ' μου ένα email, όμορφο πανέμορφο email, για να σε γράψω, για να σε στείλω μετά το live stream το παιχνίδι, το κωδικό. Στείλε, με κενά. Πάνω να σας παρακολουθήσω λίγο. Να σου πω. Τι να μου πεις. Θέλει ο Γιάννης να τον βάλουμε στη κλίση για να μπορέσει να παίξει. Πολύ ωραία. Όσοι έχετε το παιχνίδι μπαίνετε. Να τον βάλω εγώ μπορώ ή θα σε πετάξει. Βάλ' τον αμία. Βάλ' τον αμία, θα τον κάνω κλίση εγώ. Δεύτερος ήμουν, ναι. Δεύτερος. Μισό λεπτό, Γιάννη. Δεν ήσουν δεύτερος. Όχι. Τέτσουαν, όχι, δεν ήσουν δεύτερος. Τον έβαλα. Δεν ήσουν δεύτερος. Big Bang. Ωραία, Billy Bang. Έλα, γεια σου, Τζόνι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά, πώς σου φαίνεται το παιχνίδι? Πιστεύω για να έχω πάει 14, καλό είναι. Να έχεις πάει? Για να έχω πάει 14, καλό είναι, πιστεύω. Καλό, καλό. Ωραία, δηλαδή το έκαψες. Ναι. Παίξε με χθες, παίξε με. Ωραία, θα σου σταλθεί και σένα, κύριε Τέτς, όχι, πώς λέγεσαι, Good Night GR, bigmanhotmail.com. Πολύ ωραία, δεθήκαν τα δύο κλειδιά, οπότε τώρα παίζουμε, παιδιά, ψυχραιμία, δεν γίνεται να δίνω συνεχώς έτσι κλειδιά. Θα έχει delete chat εμένα με τον Ηλία με δείχνει. Στο chat είπα πρώτα, Τέτς, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να παίξουμε. Τι θέλετε να πω, Attrition, Hardpoint. Attrition, best Attrition είναι το πιο... Ωραία, είμαστε... Μπορούμε να πάμε και Hardpoint μετά, άμα θέλουν να το δούμε, να το δουν τα παιδιά. Ωραία, είμαστε όλοι μια ομάδα. Θα αργήσει λίγο να βρει, θα δούμε. Σε όλο το 80 σε έχω ξανακάνει την ερώτηση, την απάντηση. Με την 680 θα είμαι OK. Σε όλο το 80 εννοείται και θα είσαι OK. Τα έδειξα τα System Specs. Η 680 με την 77-70 έχει τρελή διαφορά. Πώς γίνεται να μην το παίζεις εσύ? Λοιπόν, τώρα τι... Βρήκε ένα αντίπαθηκε, θα δούμε τώρα. Ναι, ναι. Τρόμαξε, τρόμαξε. Είδε πάνω school guy εκεί πέρα και σου λέει... Α, βρήκε, βρήκε. Βρήκε, ωραία. Βρήκε, βρήκε. Σε 87 δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Από τους Μιουλίσια. Ωραία. Τα δύο κλειδιά Minus Edge και Metal of Honor, ξέρετε, και έχουμε ακόμα ένα Metal of Honor ακόμα και ένα Bastion στο Steam που δεν το έχω εγώ και δεν ξέρω τι είναι. Indie νομίζω είναι, έτσι. Ναι. Ο Bastion είναι, ναι, είναι ένας indie τίτλος, βραβευμένος κιόλας. Πάμε καλά του 12 ήταν νομίζω. Ήτανε 12, 11, δεν θυμάμαι, πάντως είναι εξαιρετικός τίτλος. Ωραία, και... Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε όταν όσοι ασχοληθείτε σαν μια πάρα πολύ ωραία ιστοριούλα. Εξαιρετική αφήγηση, καταπληκτικό game, φανταστικό soundtrack. Οπότε μονομαχήστε ποιος θα το πάρει. Υπάρχει και στο internet φυσικά review, λογικά, έτσι. Μάλλον. Δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να το έκανε κάποιος, μπορεί κανένας... Ας το ψάξουν, μην πούμε, ας το ψάξουν. Ψάξτε εκεί στο Scared. Εκεί και ο άλλος τρόμαξε. Ποιος βγήκε, έχουμε παίχτες, βρήκε. Παιδιά, δεν ξέρω να παίζω, οπότε... Να μπορεί να μπει και στο παιχνίδι μέσα όπως παίζουμε κάποιος. Ναι. Λοιπόν, επίσης, αυτό που ήθελα να πω, ξεκινήσαμε τα Let's Play, το ξέρεις και Κώστα εσύ. Παιδιά, τώρα ξεκίνησε αυτό το Let's Play, δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί με είπε να μην πω τίποτα γιατί δεν κάνει, να βγάλω παρά έξω κουβέντες. Οπότε θα βλέπετε συνεχώς Let's Plays, videos και αυτό. Δεν ξέρω τώρα Κώστα Καλκάνης θα κάνει, Κώστα θα κάνει εσύ κανένα σίγουρα.
και με κάνεις πράγματα. Απαντάει, απαντάει. Θα δούμε, θα δείτε. Ωραία, οπότε ξέρετε, υπάρχει περιμένη έκπληξη και εγώ περιμένω να δω τον Κώστα. Να πω την αλήθεια, και εγώ θέλω να δω τον Κώστα να παίζει. Βέβαια και έτσι. Όλους, βέβαια, πιο πολύ περιμένουν horror games, έτσι όπως το Outlast, όπως το Cryo-Fear που το έπαιξα και χαίστηκα λίγο. Άμα το βγάζετε εκείνο το βίντεο, τώρα θα έχει γίνει χαμός στο YouTube. Και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε, όπως πάμε. Βλέπουμε, πάλι το Loadout. Βλέπουμε τον Rifleman, τον Assassin και τον CQB. Εγώ ποιο να πάρω τώρα, αυτός νομίζω QB είναι μισό shotgun. Rifleman πάρε, για σε αυτή την πίστα είναι Rifleman. Μεγάλη σε αποστάσεις, πάρε Rifleman. Ωραία. Βλέπετε και εσείς στο οθόνη σας Rifleman, να πάρω Assault. Ο Μπέ πάει μόνος του. Ξέρω λοιπόν, παιδιά, έτσι είναι το παιχνίδι. Φορμάρουμε, λες και είναι Call of Duty, περπατάει λίγο. Θυμίζει λίγο Call of Duty. Επίσης το παιχνίδι είναι, να πω πάνω, είναι πολύ γρήγορο. Είναι fast pace action, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, πολύ ωραία. Βλέπετε με το space, όπως βλέπετε, μπορώ. Κοιτάξτε που πήδηξα. Δηλαδή, τώρα με το space πίσω έχει κάτι. Πώς είναι αυτό, το jetpack. Νομίζω έχει jetpack από πίσω. Έχει double jumps και έχει στοιχεία parkour όπως το Breakdown. Πίσω σου, θυμάστε τον τίτλο. Όχι, δεν τον έφαγα. Κρίμα. Δεν τον έφαγα. Όχι, τον έφαγα. Ουχου. Τον έφαγα, παιδιά. Πρώτο μου kill στον αγώνα. Όχι, δεύτερο μου kill στον αγώνα. Τα kill είναι οι πιλότοι και τα μπλε είναι τα. Τα ποτάκια. Παιδιά, είναι τέλειο και εμένα μου άρεσε τώρα. Όχι, πέθανα τώρα. Εντάξει. Πολύ το πήραμε. Βλέπετε, μου θυμίζει λίγο και Crysis 3. Λίγο μπορεί να θυμίζει. Εσένα, Κώστα, σε θυμίζει λίγο Crysis 3. Το φουτουριστικό το σκηνικό είναι, θυμίζει κάπως, ναι, όσον αφορά, επειδή είναι φουτουριστικό. Γενικότερα όμως αυτό που είπε και ο Μάικ είναι γρήγορος ο ρυθμός της δράσης και όλα αυτά τα στοιχεία που έχει να περπατάς στους τοίχους και τα διπλά άλματα κτλ. Δίνουν ένα πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα στο game. Mm-hmm. Βλέπετε και αυτό στο βίντεο που είδατε, κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα τι κάνει, κάτσε να σας το δείξω. Βλέπετε εδώ, άμα πατήσω στον τοίχο, θα πατήσει στον τοίχο κάπως. Ωραίος τον έφαγε. Ποιος ήταν? Ο Κος, το Μπράνιακ. Ο Μπράνιακ, ξέρετε, είναι παιχταράς, να ξέρουμε τώρα την αλήθεια, γιατί τρέχει. Και έφαγα έναν, τον έφαγα. Α, Killer Grant πήρα. Ωραία, που καλό είναι. Δεν είναι και άσχημο. Βγάζω το πρώτο μου Τιτάνα, να ξέρεις τώρα. Θα βγάλει τον Τιτάνα, έλα και από εδώ να σε δω. Μπορείς να το δεις εδώ πέρα πάνω. Να το δω. Μπορώ να το βγάλω κι εγώ τώρα. Έχει πέρα, χρόνο. Με το Β, με το Β είναι. Θα το βγάλω σε λίγο. Όχι, κάποιος εδώ. Καλό κι εγώ, Τιτάνα. Έχετε και το δικό μου. Α, μίλα και εσύ λίγο. Φέρνω Titan. Και εγώ πήρα πώς... Titan. Πάμε. Ψόφισε το Titan. Ψόφισε. Stand by for Titanfall. Τώρα δεν πιστεύω να κολλάει το live stream. Μακριά. Κάτι έσκασε εκεί πέρα. Όχι, να το σοκο... Όπου παιδιά, Κώστα, ζήτα, ευχαριστώ γιατί πήγε να σας ευαρέσει. Οκ. Όχι. Ποιος είναι αυτός, ρε? Οχ! Τι γίνεται, πώς το παίρνω? Με το έψιλον. Δεν παίρνω. Ω, μας βγάλανε, παιδιά. Παιδιά, γιατί δεν έχω εγώ ρομπότ? Οχ! Ένα με το β, με το β. Με το β, θα σου έχει χρόνο. Κάκος. Είναι ισολοφές. Βαρέστο τον! Βαρέστο τον! Οχ, αμάν! Ω, αυτό μ' άρεσε. Βαράτε τον. Κάποιος όχι, ρε, εκεί που πήγα να του σκοτώσω. Εκεί που πήγα να τους σκοτώσω, εκεί που πήγα να τους σκοτώσω! Ωχ, Titan! Ω, είμαι ready! Θα έρθει τώρα! Τρόμαξα! Α, ήρθε! Πάνω Skull Guy! Με περιμένει το ρομπότ! Τώρα θα γίνει χαμός! Δέστε τώρα, με περιμένει! Είμαι ready! Ορίστε, πρώτη φορά το παίρνω! Ω, αμάν! Έλα, το βαράω κι εγώ. Για βοήθεια εγώ λίγο. Πέθανε κι εγώ. Κι εγώ, για πάω κι εγώ πιάνω Jack. Παιχταράδες. Παιχταράδες μου. Είμαστε. Έλα. Το σκότωσα. Ωραία, μπουνίδια πέφτουν. Όχι, με πέταξε ψηλά, παιδιά, κοιτάξτε. Όχι, θα πέσω και θα πεθάνω, ε. Όχι. Δεν πέθανα. Προσέτα, κύριε, προσέτα. Triple kill έκανα, μην μου πεις. Παιδιά, εντάξει, δεν έχω και άσχημο ping, 125 έχω, κάνω και live stream. Καλά, χρήστη είναι.
Καλά, Χριστίνε, δεν μπορούν να με σκοτώσουν. Μπροστά τους ήμουνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποιος λέει, κάποιος σαν να έχει βάλει non clear evacuation. Τι είναι αυτό, ώστε όταν βγει αυτό από όταν... Α, ναι, 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 κατάλαβα. Είναι παιδιά... σε κίνδυνο ο Τιτάνας σου, σε πυρήνες, καταστρέφεται. Αυτό όχι, όχι, με βαράει ο Τιτάνας. Παιδιά, από το παιχνίδι το περιμένουν πολύ όντως και είναι και αρκετά καλό. Τώρα τι να τον κάνω αυτό, αυτό δεν μπορώ να το βαράω τώρα. Έχω και εγώ την τάνα, δεν βγαίνουμε τώρα. Παιδιά, υπάρχει τώρα, θα ρωτήσω τον Κώστα. Κώστα, υπάρχει θέμα να ρίξει κάποιος άνθρωπος, στην ουσία, όχι τώρα, άνθρωπος να ρίξει ρομπότ. Ναι, τι θέμα να υπάρχει. Μπορείς να το κάνεις με διάφορους τρόπους. Έχεις το anti-titan weapon ή μπορείς, άμα νιώθεις με περιμένει το titan, έρχεται. Όχις να ανέβεις πάνω στο titan και να βάρας κατευθείαν το damage του οποίου πηγαίνει κατευθείαν στο core του titan και όχι στις ασπίδες. Παιδιά, τώρα θα γίνει της τρελής, μπήκα. Θα κάνετε τώρα. Πια λίγη βοήθεια, πολύ λίγη βοήθεια εδώ πέρα. Άντε, γεια. Βαράω έναν titan εγώ. Ποιον, να έρθω κι εγώ, ποιος. Ανέβηκα πάνω του. Κατεβαίνω με titan. Παιδιά, με θυμίζει λίγο τα αεροπλάνα, με θυμίζουν λίγο το παιχνίδι, το... Όχι, το, βασικά είναι και παιχνίδι, είναι και ταινία, το... Πώς λέγεται, αυτό που είχε βγει πρώτο σε 3D. Κι όλες, με το... το Pacific Rim. Όχι, 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 με κάτι εξωγήινους που ήταν. Που είχε βγει πρώτο σε 3D στο σινεμά. Βαράω που να είναι μόνος μου τώρα. Τι βαράς βρε, τι βαράς, φύγε από εδώ, βαράς κιόλας. Πώς λεγόταν, για... το Avatar. Με θυμίζει λίγο τα αεροπλάνα από το Avatar. Είχε... Αυτό ήταν διαφορετικό, δεν είχε... ήταν σαν εξωσκέλητος ή καλά. Γεια σου, Κόνη. Hello. Θυμίστε μου μόλις τελειώσει το μάτι, θα μιλώσω λίγο το volume γιατί δεν σας ακούω καλά. Γιατί έχεις φωτιές. Γιατί έχεις φωτιές, όχι, κάποιος μας βαράει, Κώστα. Έλα. Κάποιος μας βαράει, έρχεται, έλα, να το ξεσκίσουμε. Victory, νίκη. Πάμε να τους καταστρέψουμε το... Πού πάμε τώρα? Πάμε να τους καταστρέψουμε εδώ, πίσω. Ναι. Πού? Θα έρθει το... Μην ξεφύγουν γι' αυτό, καλά. Να το βαρέσω. Δεν είναι αυτό, ρε. Και αυτό βαρούσε ο Κώστας. Όπα, κάποιος μας βαράει από πίσω. Έλα, βάρα τον. Ωχ, πέθανα. Ωχ, πέφτω και με δύναμη κάτω τώρα. Βγάλ τον. Α, ο Τιταράς μου έφαγε και ένα βλαμμένο στο πάτωμα. Ωχ, πέθανα. Ω, παιδιά, κοιτάξτε τα γραφικά, Όπω αυτό το... Να το πάμε εκεί, εκεί πάμε. Τους εδώ είναι όλοι δύο, ένας Τιταράς και ένας πεζός. The trick rate είναι, ξέρετε, ο Γιάννης. Μπράβο, Γιάννη. Next player. Βάρα. Βλέπουμε το Κόνι. Εγώ... don't escape. Ναι. Λοιπόν, how to access the closed beta. Thanks for. Ναι. Τελικά ξεφύγανε. Έκλεισαν τα register. Ναι, μάλλον έκλεισαν τα register. Πλέον. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν κλειδιά. Ναι, φουλάρανε. Φουλάρανε, παιδιά. That's. Ναι. Good night, ναι, από τις 14. Παιδιά, όπως πάντα, εγώ τελευταίος, γιατί εντάξει. Εγώ, ξέρετε, πρέπει να σας το παρουσιάσω πιο πολύ το παιχνίδι. Ναι. Έπρεπε να κάνω και να κάνω. Συγχαρητήρια, νικήσαμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι η ομάδα νικάει. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα πήρα κάποιες points, κάτι XP. Βλέπετε πήγα από level 2, πήγα level 3, θρίαμβος. Πολύ ωραία. Ξεκλείδωσα ένα New Titan Loadout. Πολύ ωραία. Δεν μας χαλάει. Πατάμε back και περιμένουμε 70, μετά το δεύτερο αγώνα αυτόν, μετά τον άλλον τον αγώνα, δίνεται κλειδί. Και θες να κάνεις εσύ ερώτηση, Καλκάνη, ή να κάνω εγώ? Κάνε ερώτηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, εντάξει, οπότε θα κάνω εγώ πάλι, γιατί τα έχω γράψει κιόλας. Αχ, πολύ όμορφα. Single player καπένι θα έχει. Μάλλον. Όχι. Δεν ξέρω. Όχι, αυτό είναι μόνο μου. Ερώτηση από τα παιδιά ήταν αυτή. Ναι, ναι, ναι. Το Titanfall, παιδιά, θα είναι αποκλειστικά multiplayer τίτλος με ορισμένα campaign στοιχεία όσον αφορά δηλαδή για τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, τα bot, το interaction που θα έχει με που σου δίνει την ώρα της μάχης. Δηλαδή έχεις να πεις ότι είναι κάπως σαν το Counter-Strike.
σε θέμα, ξέρεις, αν μπαίνει, βγαίνει ο άλλος ή άμα θες να παίξεις μόνος με τα bots και τέτοια. Α, δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζω. Α, δεν γνωρίζεις. Όχι, πρέπει να είναι και ένας αληθινός παίκτης μέσα. Αλλά ξέρω ότι θα είναι αποκλειστικά multiplayer, δηλαδή δεν θα υπάρχει single player. Ναι, έχει όμως ένα training. Από την beta δεν μπορούμε να βγάλουμε και πολλά συμπεράσματα, παιδιά. Ναι, 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 ακριβώς. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, αδερφέ. 6-1 Duville. Δεν μπορούμε σε μια beta να δούμε όλα τα παιχνίδια. Είναι κάποια μεμονωμένα πράγματα. Γεια σου, φίλε. Γεια. Αυτός ο χάρτης στο Angel City είναι... Θα θυμίσει περισσότερο οι παίκτες του Call of Duty και γενικότερα των Twitch-based shooters θα αισθανθούν περισσότερο οικεία εδώ πέρα, λοιπόν, γιατί οι αποστάσεις είναι πιο μικρές και ευνοούνται καραμπίνες ή μη αυτόματα. Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ για να σας δείξω, δεν θα πάρω το Rifleman, γιατί με το Rifleman παίζω. Βλέπετε, έχουμε τον Assassin, Smart Pistol έχουμε, Sidewinder και ένα μικρό πλάκι επίσης, και θα πάρουμε αυτή τώρα, να σας δείξω. Μπορούμε να πάρουμε για το Titan, τι όπλο θέλουμε να έχουμε, από ό,τι κατάλαβα. Θα πάρουμε το δεύτερο τώρα, για να δείτε κι εσείς τι νους πρόκειται. Λοιπόν, ξεκινάει με μικρό πλάκι αυτή, γιατί δεν ξέρω γιατί. Μάλλον θα ξέρει ο Κώστας γιατί. Είναι το class αυτό, αυτό το πλάκι έχει... Είναι lock on, ναι, μπορεί να λοκάρει στόχο. Α, δηλαδή τον ακολουθάει όποιον πάει. Ακριβώς. Όσο προχωράς σε επίπεδο, μπορείς να κάνεις customize το δικό σου class με τα δικά σου όπλα. Ωραία, και βλέπετε. Εγώ τρέχω τώρα. Βλέπετε και στα γραφικά εδώ πέρα να κινηθώ λίγο στο χάρτη να το δείτε κι εσείς λίγο. Επίσης, Κώστα, αυτό το πλάκι είναι λίγο overpowered, να ξέρεις. Μην overpowered, άμα είσαι σχετικά κοντά στον άλλο. Πηδάμε τείχο σε τείχο. Πολύ ωραία. Ήδη είμαστε στον αέρα. Ενώ στον αέρα, όχι live. Κάποιος με λόγκαρε, βλέπετε. Α, σνάιπερ. Κάποιος έχει σνάιπερ εδώ πέρα. Κάποιος είναι πολύ είναι καμπερωμένοι, να ξέρετε, παιδιά. Φυσικά δεν είναι overpowered το όπλο, απλώς έχει πολύ καλό λόγκαρε. Ξαναξεκίνησα, είναι όλοι παίχτες εδώ πέρα. Αν άλλος είναι ακίνητος, θα το καραγκιόζει, θα το φάνε. Είναι σαν τα ζήτηκα αυτό το μόνο. Το σκότωσα! Το σκότωσα! Μπράβο. Το σκότωσα! Έλα τώρα με το πιστολάκι το μικρό. Πράκτορας 007. Παιδιά, παίζουμε πολύ ωραία, μακάρι να νικήσουμε πάλι για να ξέρουν ποιοι είναι οι Έλληνες. Greek power. Έχει το Τιτάνας. Ωραία, έφαγαν και παίχτη. Ωραία και ναι, παιδιά, δεν υπάρχει ο Τιτάνας από μένα. Σιγά εσύ. Κάποιος καμπερωμένος. Όλοι καμπερωμένοι σε αυτό το χάρτη, δεν ξέρω γιατί. Ένα είχε shotgun. Ωραία, βγαίνει και από εδώ πέρα. Ωραία, βγαίνει και από εδώ πέρα. Το πλάκι. Ωραία, βγαίνει με τον Τιτάνα. Πάμε. Αχ, είμαι και λίγο του κακολίτσα γιατί από το πολύ μήνυμα τέτοιο όπως λέει και ο Δημήτρης. Πριν αριστερά. Το μήνυμα στα χείλη, ξέρετε, ξεραίνεται. Όχι, κάτσε. Ο λαιμός. Πάμε, Γιάννη, πάμε. Κάτι έψη. Κάποιος λόγο. Αυτή θα παίρνω, την κόμμενα θα παίρνω. Πώς θα μπορείς να μας πεις μέχρι πώς παίχτης υποστηρίζει. Πω, κόνι, 6 εναντίον 6 είναι το... Κόνι, να σου πω κάτι, πέθανα εγώ για σένα. Για σένα πέθανα τώρα. Αν είχε περισσότερος θα ήταν γεμάτο με Titans τώρα, λίγο θα είναι. Ναι, ακριβώς. Και εντάξει, φτιάχνει δηλαδή, έχουν φροντίσει αυτά τα grant που είναι AI controlled. Φροντίζουν ούτως ώστε να έχει flow. Ώστε αν δεν μπορεί να πάρει kills ο παίχτης, μπορεί να πάρει τα μποτάκια σου. Ακριβώς. Να πάρει πόντους. Όχι! Έχουν βγάλει πολλούς Titans. Πολύ καλή ιδέα αυτό. Ναι. Όχι. Τώρα δεις τα γίνει, ρε. Φέρνω κι εγώ τώρα Titan βασικά. Κι εγώ παίρνω Titan. Παιδιά, μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Πορώθηκε. Ωραίο. Δεν ξέρω πόσο θα έχει αυτό. Νομίζω 40. Κάνω 30. 40 ευρώ με 30. Ιντερνετικά το βρίσκεται 30. 30 και. Σε το κατάστημα τη EA θα έχει full price, μάλλον από το Origin. Για κολλέκτορ δεν μιλάμε. Έχει κάνει το γραμματίδι. Για κολλέκτορ είναι 250 ευρώ, να ξέρει. Έχει γραμματίδι εκεί μέσα και. Έχει καταπληκτικό αγαλματίδιο η κολλέκτορ όμω. Είναι καταπληκτικό το αγαλματίδιο. Ωραία, βγάζω για εγώ Τιτάνα, πάμε. Παιδιά! Τιτάνες γεμίσαμε. Πω πω Τιτάνες! Έλα, πάει. Βάλα τον. Όχι ρε, πούστη! Δεν πρόλαβα. Τον έφαγα. Όλοι σε φύγει εκείνος. Βγήκε κι ένας από εκεί, Παιδιά! Δεν είναι τίποτα Τιτάνας. Όχι!
Κρύβεται, κρύβεται, πάμε. Νάτος, νάτος! Είναι εδώ μέσα. Με το Space Cannon Dust, να ξέρετε. Παιδιά, εγώ την κόμμανα θα παίρνω από εδώ και πέρα. Κατέστρεψα ένα Titan. Ναι, το βλέπω. Προσέχτε, μη σας κάνει... Μην έρθει επάνω σας ο πιλότος. Ναι, αυτό το... Λέει η Μπαμπουίν είναι πιο έξυπνη. Παιδιά, 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 σε μένα πίσω σου, Brainiac. Κάποιος, βαρέστε τον. Πάνω στο Ιντάρατζ είναι. Πάνω μου είναι, πάνω μου είναι. Μου κάνει ρόντιο ατάκ. Όχ, κάτι είδα. Έλα, για σένα τον έφαγα. Νάτος. Oh shit. Titan. Θα ανέβω επάνω του να δούμε αν μπορούμε να το δείξουμε. Ανέβηκα. Του σκότωσα όλους, του σκότωσα. Έρχεται το. Titan γεμίσαμε εδώ. Χαμός γίνεται. Έπεσε και ο Καλκάνης να του τρέχει εδώ πέρα. Τρέχει να προλάβει. Τρέχει να προλάβει. Όλο τρέχει. Δεν μπορούμε να το δείξουμε λίγο στην κάμερα. Παιδιά, είναι ένα σκάτο εκεί πέρα. Όχι, όχι. Σετ! Ωραίος. Όχι, όχι! Θα με φάει. Να την κυγκόμενα, την έφαγα. Εγώ είμαι καλύτερη κυγκόμενα. Αχ, τώρα τρέχουμε εδώ. Οπ, κάποιος πέθανε μπροστά μου χωρίς να κάνω τίποτα. Έπεσε ξερός. Όχι! Παιδιά, έτσι πως πηδάει από εδώ και πέρα, θέμα. Μαρκούρι είναι πολύ καλό. Ναι. Σε βοηθάει να πας άλλα μέρη. Ναι, όντως. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ μέχρι στιγμής το παιχνίδι. 39-49 από το G1, πώς λέγεται, G2, Go2 Arena. Online, όχι retail. Σε ποιον έχω ανέβει επάνω? Δεν ξέρω, μπορώ να ανεβώ κι εγώ. Όχι σήμερα πάντα, ναι γίνεται, πειράς πάντα. Α, ναι, όντως έψιλον. Η τιμή του non-retail είναι εξαιρετικά χαμηλή σε σχέση με το box. Παιδιά, παιδιά, αυτή η γκόμενα που έχει αυτό το όπλο, δεν υπάρχει πρόβλημα, μίλα στο τηλέφωνο. Και παίζει και ποιος είναι μετά. Κάποιος είναι από πάνω, κάτσε. Μετά πες και ποιος είναι. Ωχ, ποιον έφαγα. Έλα, ανέβηκε πάνω μου κάποιος. Τον έφαγα. Πήρω... Με σκότωσαν. Εγώ είμαι τώρα, ψάχνω να τον βρω. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Κοίτα εκεί τη μαραγκλημένα. Το game είναι system seller παιδες. Ναι, victory. Νίκη, ολε. Τώρα τι κάνουμε, πάμε να καταστρέψουμε. Πρέπει να φύγουμε. Τα να του σκοτώσουμε όλου, βασικά. Λέει 7 μέτρα. Τι δείχνει, α, ναι. Τρέχουμε. Έλα. Όχι, τι γίνεται, το χάλασε το μηχάνημα. Κάποιο με βαράει τώρα χωρί λόγο. Αφού χάσατε, ρε. Τι βαράμε, ρε, παιδιά, εδώ πέρα. Στο τέτοιο, ρε. Μην ξεφύγουν. Α, ναι. Νάτος, φεύγει ο ένας. Δίκαι. Νάτος. Το σκότωσα. Φίλα, pilot assist. Pilot και... είναι και εδώ πέρα. Πέθανε αυτός εδώ, φίλος μας εδώ πέρα. Ένα μεγάλο robot έτσι. Όχι. Δεν πειράζει. Σκότωσε τον έτσι ρε, άντε. Ωραία. Κόνι να το σου σε πρώτο πλάνο, όπως βλέπετε. Κάνει και κανένα κόλπο. Κάνει και κανένα κόλπο, Κώστα εκεί πέρα. Κάνει κανένα κολπάκι έτσι. Κάνει καλό. Αχ, έτοιμο, σου να το σκοτώσω. Το είδα. Τελευταίο, έτσι, όπως συνήθως. Σπαστικό να σε παίρνουν όταν παίζεις online. Δεν πειράζει, ρε. Δύο βέβαια και πολύ καλά. Προσπάθησα να μην ρευτώ. Βλέπετε, πήραμε τα level μας. Νομίζω εύκολα παίρνεις εδώ level ή όχι. Είναι ακόμα νωρίς, θα μας σκεφτείς ότι είναι μέχρι το 14ο level, λογικό. Συγγνώμη, τα πρώτα level φεύγουν πολύ γρήγορα. Ναι. Η Razer που είναι, έβγαλε το Razer Coms για κινητό για να στέλνεις μηνύματα όσο σε παίρνουν και όταν παίζεις. Δεν ξέρω. Μη με το λες εμένα αυτό, δεν ξέρω. Τώρα θα πάρω βασικά την άλλη class που έχει εδώ συντονισμένη, θα δούμε. Θα δούμε τώρα και την άλλη. Μετά στους γονείς σου νομίζω έμπλεξε με ναρκωτικά, λέει ο Τέτς. 0 σένων. Πολύ ωραία.
Εδώ είμαστε. Περιμένουμε τώρα να βγούμε. Είναι ο Μπράνιο, ο Σπύρος, ο Q Αντώνης Q, ένας φίλος, The Tick Rate. Ως... Ο Γιάννης. Ξέρω. Πάνω Cool Guy εγώ και ο Κόνι Γκρέ, δηλαδή GR. Και το E τι είναι? Γκρι. Γκρις. Α. Γκρις, GR. Γκρι, έτσι. Του Γκρέ. Τι είναι. Εντάξει ρε παιδιά, μην σκοτώνεστε. Λοιπόν, σε 73 λεπτά, δευτερόλεπτα, ξεκινάμε. Άμα ήταν σε 73 λεπτά θα είχαμε πρόβλημα. Άμα ήταν σε 73 λεπτά θα είχαμε πιει καφέ, θα είχαμε κοιμηθεί λιγάκι. Κανά κωδικό. Πάντως, αδερφέ, το έχεις... timer είναι μεγάλο τελειώνει ο γύρος. Είναι ένα λεπτό και ας πούμε. Τι εννοείς κωδικό, αδερφέ? Είναι πολύ... Είναι... Έχει λίγο χρονικό διάστημα. Πάνω θα κάνεις live stream το, το Thief. Ναι, θα το κάνω. Πρώτη αποστολή, τα έσπαλη. Μάλλον. Δεν ξέρω, θα το δω, θα το ελέγξω και θα το κάνω. Πάνω θα κάνεις live stream στο... Να, ναι. Αδερφέ, έχεις μια τυρόπιτα να πάρω, ένα ευρώ. Αυτό από τον Τζέρεμι το είδες. Το τοφό. Κοέλ, πάνω είναι μια λειτουργία που βάζεις στο κινητό σου και όταν βάζεις, όταν βάλεις, όταν παίζεις παιχνίδι, όποιος σε πάρει, του στέλνει μήνυμα, μην ενοχλείτε. Ω, καλό! Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, απλώς κλείστο το τηλέφωνο ή πέτα το στον τοίχο. Το ίδιο είναι. Στον τοίχο. Ναι. Κάδε, λέω, ρε, Κώστα. Στην τουαλέτα, με. Λολ. Πάρω γυναίκα εγώ τώρα, να έχω γυναίκα. Κι εγώ, α, μπράβο, και εσένα σ' άρεσε η γυναίκα. Μ' άρεσε η γυναίκα. Και εσένα σ' άρεσε η γυναίκα. Και εμένα μ' άρεσε. Βασικά είναι πολύ καλή, είναι πολύ, νομίζω, γρήγορη. Στο παιχνίδι που παίζουμε όλο άντρας έχει. Ναι, ρε. Στο customization της κάθε class μπορείς να διαλέξεις και το φύλλο. Συγγνώμη, Κώστα. Όταν κάνεις customize τα δικά σου classes, μπορείς να διαλέξεις και το φύλλο, άμα θέλεις να είναι άντρας ή γυναίκα. Όπως ήταν στο Ghosts, στο Call of Duty Ghosts. Παιδιά, αυτό που ήθελα να πω για την beta, για το πίσω του Thunderfall, όχι, δεν έχω. Δεν έχω, παιδιά, τελειώσα τα κλειδιά, τέλος. Δηλαδή, όσοι πήραν πρόλαβαν, δε, τέλος. Αυτό ήταν. Μην το ξαναπείτε. Και επίσης, έχω άλλα δύο κλειδιά να σας δώσω, οπότε περιμένουμε στον επόμενο γύρο ουσιαστικά, γιατί ούτε 7 δεν πήγε. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε τον C-Kib-Shu. Τι λέει, CQB. CQB, τι είναι αυτό? Ο Close Quarters Battle. Μια ομάδα. Πολύ ωραία, τον πήρα. Τώρα το να πάρουμε το άλλο όπλο. Το Artillery. Ποιο είναι αυτό, δεν το ξέρω. Artillery, ναι. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά. Το Μπεγλέρι. Εντάξει, κλασικό Έλληνα. Μπεγλέρι. Μπεγλέρι. Άκου Μπεγλέρι, ρε φίλε. Μπεγλέρι. Γιατί πέτα, ναι, εντάξει, όχι, δεν έχω, είπαμε. Τρέχουμε εδώ τώρα να ξερευνήσουμε ξανά την πίστα την ίδια, δεν χρειάζεται. Οπότε προχωράμε τώρα για τα απίστευτα kills. Κλέφτη Σπύρο. Κλεφτοκοτάς είναι. Κλεφτοκοτά από πίσω. Από πίσω μου τρέχεις να πεθάνω για να πας μπροστά. Ξέρω ότι, όμως. Πίσω σου, κλεφτοκοτάς είναι. Αλλά. Αμάν, τι έκανες, ρε Σπύρο? Όχι, δεν έκανες. Παιδιά, το shotgun νομίζω δεν είναι και καλό. Όχι, όχι. Από, τι να κάνω, έπρεπε να το πάρω για να το απουσιάσω. Ο σκοτωμός γίνεται εδώ. Δυο άτομα τα καημένα, τα τρελάλα του καημένα. Τρέχω εδώ πέρα να πας και βρω τίποτα. Δεν βρίσκω τίποτα. Το shotgun, να ξέρετε, είναι άχρηστο. Μέχρι στιγμής είναι για μικρές πίστες. Κάποιος κατέβηκε εδώ. Αυτή η πίστα είναι ιδανική για sniper rifle. Γιατί το λες αυτό, είναι. Και για assault rifle. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να ξέρουν. Μπορεί, ναι. Φαίνεται, ναι. Αντώνη πίσω σου, Αντώνη πίσω σου. Εντάξει, δεν έφαγα εγώ. Σε άκουσε τώρα. Έχετε... Γιατί... Μα βλέπω το live, ρε. Παιδιά, βλέπετε, έχει απίστευτα. Έχει αρκετά καλά γραφικούλια για να... Γραφικούλια. Βέβαια. Έχει αρκετά καλά γραφικούλια για να... να κολλάει, δηλαδή, στο 60 frame rate με μεσαίας κάρτας γραφικών. Με όλα στο ultra. Να ξέρετε, εγώ... Εγώ την έχω όλα στο ultra, να ξέρετε. Όλα στο ultra το έχω. Και εγώ με μία κάρτα, όχι με δύο. Ναι, εντάξει. Και με μία, άμα είχες Titan και πάλι με μία, όλα ultra θα ήταν. Λοιπόν, όσοι θέλετε να δείτε, ο Κώστας έχει μια 7870 GHz από τις καλύτερες 7870 που κυκλοφορούν. Και είναι αρκετά καλή για να τα παίξει όλα στο Very High και στα Ultra με 1920. Καλά, εντάξει, ούτως ή άλλως το παιχνίδι με Source μηχανή γραφικών δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ναι, εντάξει. Λογικό είναι.
Εμένα... Ανεβαίνω πάνω στην ταράτσα να εμένα, πω. Εμένα, παιδιά, τώρα, άμα σας δείξω κάμερα, μια κάρτα δεν λειτουργεί και το έχω vertical sync, φανταστείτε. Δεν λειτουργεί μια. Πολύ ελαφριά. Πώς πάνω να φέρουμε για το μυαλί. Και εσύ, για ένα σύγχρονο PC. Και εγώ το ξέρω. Και εγώ σε λέω, Mike, δεν θα είναι βαρύ. Ο Αμάν, είδα έναν αντίπαλο εδώ φρέσκο-φρέσκο, με shotgun μια χαρά το φάω. Κάποιον έφαγε εδώ. Αυτό μου βγάζει 60 FPS με το τέλειο. Ναι. GTX 480 έχει, λογικό είναι. Κατεβαίνω ω Titan. Να βγάζει περισσότερο, δεν ξέρω. Λογικό, αφού έχει κυμπάξει λίγο. Παιδιά, μέχρι στιγμή δεν πέθανα. Εγώ τώρα πέθανα. Το και εγώ τώρα πέθανα. Πέρε. Μυθράλιο παίρνει στο παιχνίδι. Έχει ένα όπλο, ένα Titan το οποίο είναι σαν μυδράλιο. Σε απάντησε. Ναι, έχει ένα chain gun. Λέει ένας πρόφινο 85 με την 690, υποθέτω πως θα τα παίζεις στο ultra καλά. Καλά, τι με δουλεύεις ρε εσύ, φίλε. Εννοείται. Εννοείται ρε φιλαράκι. Ποιος είναι εδώ μαζί μου, παιδιά, έχω κι άλλο Titan. Εγώ ξέρεις τι. Titan κάρτα, ε. Όχι, Titan Titana. Ήταν κάποιος εδώ, το μυρίστηκα. Οχ, μπράβο ρε. Αλλά για τα δύο. Με την 690 καλά, έχει ακριβώς, νομίζω ακριβώς δύο chip, 670, 680 έχει. Αλλά είναι, τον έσωσα τον φίλο μου από εδώ. Έχει ακριβώς 2670 στις δυνατότητες, αλλά είναι 2680 με χαμηλά ρολόγια. Να ξέρεις, εννοείται. Η 690 θεωρείται top αυτή τη στιγμή. 690. Και είπαμε, αυτό το παιχνίδι ξανά, θα το ξαναπώ. Είναι, εντάξει, το είδες. Αμάνα. Όχι, θέλω να πει. Πού σου πήγε. Titan. Α, ο κόσμος είναι το Titan. Green damage. Έλα, πού είναι το δικό μου. Να το ήρθε. Ήρθε το μελαγαλείο μου. Αχ, μπήκε μέσα. Τώρα θα γίνει της τρέλας. Άντε για level 4 πήγα. Άντε να πούμε. Αυτός νομίζω από πάνω τώρα θα πέσει. Πάμε όλοι στην ταράτσα, πάνε είναι στην ταράτσα. Τι βαράει, τι βαράει αυτός. Τι βαράζε, αδερφέ. Όχι, ρε, κάνουμε καβαλέ. Όχι, ας. Ποιος μου βαράει. Παιδιά, είναι ένας Titan, θα έρθει από τα αριστερά σας. Ποιος, ρε. Ελέφρα και εγώ το δικό μου. Γεια σου. Όλοι το φέραμε. Εγώ θα ακολουθήσω λίγο τον Κόνι, έτσι, για έτσι. Παιδιά, από εδώ. Πίσω. Θέλω να τον ακολουθήσω. Νάτος, σας το είπα. Πούντος. Σκότωσε. Επίσης δείχνει κάποιες ενδείξεις ότι είναι ευάλωτος στα κόκκινα σημεία. Κάνα αγορά ασίστ. Είναι γι' αυτό στη γωνιά. Μπράβο παίχτη. Αυτό το όπλο κάνει καλή δουλειά, ε. Ναι. Αυτό το boom ba boom. Πάμε εκεί. Καλά παίχτη δεν βλέπω. Εσύ βλέπετε. Όχι. Α, το Titan μπορεί να έρθει από εδώ, ε. Victory, πάλι νικήσαμε. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι περιμένετε τώρα. Είμαστε top εδώ πέρα. Τι περιμένετε τώρα, να χάσουμε. Ω, πού πας εσύ, ρε. Σε έφαγα. Πού πάει το καημένο. Τρέχει. Το καημένο πάλι. Πού πάμε να βάλουμε στο τέτοιο, ε. Ναι, τώρα τρέχω, έρχομαι. Ας προσπαθήσουμε να καταστρέψουμε αυτό που θα τους κάνει extraction. Με το Space πετάει λίγο. Με τρεις Titans ίσως να το καταφέρουμε. Για να δούμε. Όπα. Πήγα να φάνε, αλλά δεν θα βγει κανένα, okay. Τι βαράς, να βαρέσω κι εγώ. Τι κάνω. Eliminate. Να το πίσω σου είναι. Πίσω σου είναι, Κόνι, πίσω. Τον έφαγα. Έχουν ένα ζωντανό παίχτη κάπου. Όχι, πρέπει να βγω. Είναι, τους τρώμε το τέτοιο και τελείωσε. Βάρε. Τους φάγαμε όλους βασικά. Τους φάγαμε. Ναι. Ωραία, νικήσαμε πάλι. Στον επόμενο γύρο το κλειδί. Περιμένετε κι άλλο τώρα. Χάρηκε τώρα γι' αυτό. Όχι, στο επόμενο παιδιά, γιατί πολύ γρήγορα τέλειωσε το μάτς, γιατί ξέρετε νικάμε. Πάνω. Λοιπόν, πήγα level 4 σίγουρα γιατί μου το έχει δείξει και μέσα, οπότε θα ανεβώ. Εγώ πήγα level 14 σίγουρα. Είδατε οι παιχταράδες τι κάνουν. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ top challenge, βλέπετε ghost hunter, βλέπετε εδώ long haul. What pilot, βλέπετε κάτι ανεβήκανε εδώ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα μας τα πει στο review ο κύριος. Κάτι ανεβήκανε. Θα μας τα πει στο review να ξέρετε τα περισσότερα ο κύριος Καλκάνης, μάλλον. Οπότε. Εντάξει, κοίτα, όσοι έχουν συνηθίσει να παίζουν για παράδειγμα το Call of Duty, είναι challenges όπως ήταν και στη σειρά Call of Duty. Για παράδειγμα, εγώ έχω συμπληρώσει ένα challenge να σκοτώσει έναν αριθμό από pilots με το longbow DMR sniper, να το χρησιμοποιήσει για κάποια συγκεκριμένη ώρα.
να σκοτώσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό εχθρών, grunts, να φέρεις titans, να κάνεις eject από titans. Κατάλαβα. Να διανύσεις απόσταση με τα πόδια ή με titan. Είναι τα κλασικά challenges που είχαν και στα Call of Duty. Οπότε εγώ πιστεύω ότι όσοι αποφασίσουν να ξεκινήσουν να παίζουν Titanfall, στα περισσότερα σημεία θα νιώσουν οικεία πράγματα, θα δούνε. Ναι. Εντάξει, για να το λέει ο Καλκάνης, ξέρει κάτι παραπάνω. Αυτές οι cards που λέει burn cards, Κώστα, ξέρεις τι είναι. Αυτά, ναι, τα burn cards είναι πολύ ωραία, τα οποία ουσιαστικά είναι... όσο ανεβαίνει level, σου δίνει 3 slot για αυτές τις κάρτες, οι οποίες τις βάζεις από πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και κάθε φορά που πεθαίνεις, σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις μία από τις 3. Η χρήση τους είναι για όσο ζεις, μέχρι το επόμενο respawn. Κάποιες είναι να σου μειώσουν το χρόνο μέχρι το επόμενο Titanfall. Άλλες σου δίνουν ένα primary weapon. Άλλες σου δίνουν περισσότερο XP, σε κάνουν primary target, όπως λέγεται, most wanted. Σόπα. Έχει... Ναι. Αυξημένη ταχύτητα, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θα πάρω τη γυναίκα. Δεν ξέρω. Είδαμε και τις 3. Βλέπετε, κλειδωμένα είναι. Πρέπει να ξεκλειδώσω, να γίνω 5 level και πάνω. Άμα γίνω σήμερα, έγινα. Σίγουρα θα γίνω, δεν ξέρω. Οπότε βλέπουμε τώρα, θα πάρουμε Assassin. Γιατί έτσι γουστάρω τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί μου άρεσε. Και ας πάρω αυτό το tank. Να πούμε ότι παίζουμε ένα mode από τα 3 που έχει το παιχνίδι. Ναι. Άμα θέλετε, μετά μπορούμε να πάμε και το hardpoint, το οποίο είναι κάτι σαν ντομινίς. Ναι, να το δείξουμε λίγο. Ναι, πολύ καλά αυτό, ναι. Να το δείξουμε λίγο, αν μπορείς. Ω! Κάποιον είδα εκεί. Οπα, πιλότος, νάτος. Όχι, εσύ είσαι. Πιλότος? Ναι, έτσι λέγονται αυτοί. Ναι, ικανική. Για να το ξεχωρίζεις από τα grunts. Παιδιά, και ο sniper είναι πολύ ωραίος. Θέλει πολύ... Όχι. Ποιος πυροβολάει, αγώνει. Λέω και εγώ, ποιος γίνεται εκεί. Τέλος πάντων, ο τέτοιος δεν πεθαίνει πολύ εύκολο σνάιπερ και μπορεί να μην σκοτώνει τόσο όσο ένας rifleman, πιστεύω. Πω, τρεις σκότωσα. Καλά, δεν με βλέπανε. Έτσι βγήκαν. Επίσης το kick είναι με το C, Kick. Πολύ, πολύ περίεργο το control αυτό. Εντάξει. Και με τι σκύβει, δεν ξέρω. Ω, κάποιος... Εσύ ήρθες. Σπύρο, εσύ ήρθες με κλωτσιά. Εσύ ήρθες. Μόλις σκότωσα κάποιον με κικ. Σκότωσα. Έχεις να περάσει μια ώρα, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, κάποιος ρωτάει, εγώ θέλω να τη δω να γίνει στο game, κάποιος μέσω το είναι φάλης να ξεκλειδώσει τα 60. Μα δεν χρειάζεται και να ξεκλειδώσει, τι να το κάνεις πάνω από τα 60. Εξήγησέ μου λίγο, εσύ, Κοέλ. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, με ένα φαγημό το πίστολ, έτσι. Δεν και χρειάζεται. Τον πάνω, δεύτερο... Ναι, και εμένα κάποιος με έφαγε, ναι. Εγώ λέω με αυτό παίζω. Παρόλο που... Κι εγώ, αυτό το όπλο είναι να πάνε. Ποιο όπλο? Με πάρω το όντως, το πλάκι, το MK. Εγώ ποιο έχω? MK έχω κι εγώ, το 5. Οχ, πιλότος! Τι, όχι, δεν ήταν πιλότος, δεν ξέρω τι ήταν. Αχ, κρίμα. Με έφαγε, ρε, γιατί δεν με... Αόρατος ήταν. Δεν μπορώ να το φάω. Βγάζω τέταν. Σόπα ρε, βγάζεις το τέτοιος από μέσα. Την αντρίλα, ε. Ναι. Άρε. Όχι, κάποιος βαράει από εδώ, αλλά συμβαίνει κάτι εδώ. Πάμε. Οπότε δεν συμβαίνει τίποτα. Κάποιος έβγαλε το τέταν. Εδώ. Κάτι είναι που με βαράει πιστό. Πού να το βαρέσω ρε, με σκότωσε. Ούτως, α, και ναι. Πάνω, δώσε πόνο, διέλυσέ τα όλα. Πάτους όλους. Α, τους φάουλους τώρα, χαμός θα γίνει. Πίνασες τώρα. Πίνασα. Πάτω. Με το σι, ωραίος. Κάμπες είναι μετά. Άρα τζόνι αγόρι. Κλωτσίδι δίνει με το σι, ε. Ναι. Και μπορείς να σπάσεις και λεμούς από πίσω, άμα θες. Ναι. Του στρίβει το κεφάλι, ναι. Ε, άμα κάποιος... Όχι, έλα εδώ, όχι. Σκότωσα πιλότο. Αλήθεια. Ναι. Τι λέτε, παιδιά. Παιδιά, τους σκότωσα όλους. Όχι, ρε. Σκότωσα 2-3. Κάποιος είναι εδώ. Μπράβο, ρε, παιδιά. Παιδιά! Του γύρισα το λαιμό! αυτό μετά το live, παιδιά, να ξέρετε. Αντιγραφή επικόλυσης στον υπολογιστή σας. Αντιγραφή επικόλυσης. Από πίσω του πήγα και του γύρισα το λαιμό. Αυτά είναι. Από πίσω του πήγα. Τον είδα ακριβώς τώρα εκεί τι έπαιζε.
Σνεπεράδες, να ξέρεις πιο πολύ είναι εδώ πέρα. Και ο Παύλος νομίζω το ήθελε. Να γινόταν με το Xbox, αλλά γίνεται. Α, γεια σας. Γίνεται. Είναι πλέον σε open beta για τους χρήστες του Xbox One και αύριο για το PC. Δεν μου λες. Το 360 έχει βγει το beta ή όχι. Γιατί... Στη, το 360 δεν θα κυκλοφορήσει η beta έκδοση του Titanfall. Αλήθεια. Σοπα. Και θα καθυστερήσει και δύο εβδομάδες η κυκλοφορία του. Πώς και έτσι. Ω! Φάτινα εδώ, ρε, φάτιν. Τι θέλω να πω. Τι γίνεται εδώ πέρα, πολύ. Έτσι! Ω, κλωτσίδι, το είδα! Το άφησα, ωραίο, μ' άρεσε εμένα. Έλα τώρα, βγάζω κι εγώ το θηρίο μου από μέσα το ανήμερο. Θα βγάλω τον Κάτλερ έξω. Φύγε, φύγε, φύγε. Ο Κάτλερ λέει, τι λες, μωρέ. Τον Κάτλερ μπήκα, λέει. Τι έγινε, οχ! Μπήκα σε ένα τέτοιο. Αλήθεια. Σε ένα ρομπότ πάνω. Το βαράω. Βάρα το. Οχ, φίλε, πώς καρφάλωσα εκεί. Παιδιά. Οχ, το 3 τι είναι. Παιδιά, το παιχνίδι. Μην βγάλεις το 3. Α, ναι, αυτό που σου έλεγα, ανεβαίνει πάνω στον Titan και κάνεις κατευθείαν damage παιδιά, στο core και όχι στα shield. Παιδιά, στο μυαλό του που τίθεται κάνει. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, άμα το είδατε αυτό τώρα εσείς, άμα το είδατε πραγματικά, δεν γίνεται. Πώς έγινε αυτό, κατά τύχη ανέβηκα πάνω πάντο, του. Ρε εσύ, κατά τύχη πήγα πάνω του, από ψηλά πήδηξα, όχι. Πηδάς πάνω στον Titan και πατάς το E. Και εκτός, άντε πάλι νίκη, καλά. Βέβαια, μόνο οι reviewers είναι αυτοί που το έχουν τώρα αυτόν τον κωδικό, οπότε δεν είναι καλοί. Δες εδώ. Ένας. 2, 3, να τώρα 4, όχι. Να. Το kill feed όλο σκοτώσουμε και αυτόν. Το σκότωσα και αυτόν τον καημένο εδώ πέρα. Να έκανα ακόμα. Πάτα και το F, να ξέρεις. Ελά, πάει ο λαιμός του. Ελά και τον άλλον, ελά και τον άλλον. Δύο λαιμούς συγκύρισα. Δύο λαιμούς. Α, ωραίος αυτός, ε. Ωραία. Τα διέλυσα όλα, παιδιά, τα διέλυσα όλα. Μαζί με την ομάδα μου, βέβαια. Παιδιά, αυτοί μάλλον το παίζουν. Κώστα, θέλω να σου ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τώρα, αυτοί που έχουν το Xbox μπορούν να παίξουν μαζί μας και εμείς που έχουμε PC. Όχι, δεν είναι cross-platform. Πώς γίνεται αυτό, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ρε παιδιά. Σε κάτι games είναι cross-platform γίνεται αυτό. Ο Κώστας το ξέρει γιατί το ψάξε, αυτό σου λέω. Εγώ δεν το ψάξα το game. Φύγανε, εδώ είναι. Όχι, είναι εδώ. Πάραμε. Νάτι. Από πίσω τους. Ελά. Κλωτσίδι, άντε γεια. Και στο τέλος κλωτσίδι. Πω, παιδιά, αυτό το live stream θα ξεσχίζει. Και κλωτσίδι. 7 και 7, νικήσαμε. Μπράβο σας, παιδιά, συγχαρητήρια. Νικήσαμε για άλλη μια φορά. Δεν χάνουμε, βέβαια. Θα κάνεις το διαγωνισμό πάνω. Θέλω να το κάνω. Έχουμε χρόνο, πάμε. Μπορούμε να δώσουμε ένα κι τώρα. Ένα σε μισή ώρα. Λοιπόν, okay, θα τον κάνω το διαγωνισμό. Τώρα είναι για ξανά το Metal of Honor και το τελευταίο είναι για τον Bastion. Λοιπόν, Metal of Honor. Επιστρέφω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα Metal of Honor θα δώσω τώρα. Ποιο είναι τα top 10, βασικά από τα top 10, τα καλύτερα παιχνίδια του PC το 2013. Ποιο είναι το νούμερο 1. Άμα ακούσατε, το ξαναλέω. Top 10, τα καλύτερα παιχνίδια του PC 3. Του PC το 2013. Ποιο είναι το νούμερο 1, δηλαδή το καλύτερο, στο number 1. Όχι το τραγούδι. Πολύ ωραία. Όποιος μου πει, ξέρω ποιο είναι. Και όποιος μου πει, βέβαια, μην τα, βέβαια, τα πείτε εσείς. Δεν είσαι παιδόρι μου όλα. Φαντάζεσαι το πει ο άλλος, α, ξέρω. μπορείτε, μπείτε να σας δώσω ένα Metal of Honor ξανά για το Origin. Μάνο, λέγεται Honor. Metal of Honor, να το πούμε κάτσε λίγο, να το δούμε πιο ξέρεις τώρα. Το έτσι δεν προφέρεται. Προς το Metal of Honor, έτσι, όχι, προς προφέρεται, έτσι, Metal of Honor, έτσι. Metal of Honor, έτσι, Metal of Honor. Λοιπόν, οπότε, όποιος μου πει ποιο είναι το number one, εκτός από τον Ηλία, συγγνώμη, ο Ηλίας κέρδισε παιχνίδι, και ο φίλος μου, ο Big Billy Bank, που τον έγραψα και εδώ. Οπότε, ξέρετε, μπορείτε πολύ απλά να απαντήσετε αυτή τη στιγμή για να πάρετε το ωραίο κλειδάκι για να ευχαριστείτε το παιχνίδι σας στα φουλ γραφικά, άμα μπορείτε. Νάτος, ο Τέτς, Σινόουν. Όχι, ο Πλέσας. God Simulator, έλα ρε. Παίζουμε πάνω. Γελάει. Πάμε πάνω, γίνεσαι. Λοιπόν, ναι, ωραία, πολύ ωραία. Θα πάρω το... θα πάρω αυτό. Βγαίνουμε τώρα.
Εγώ θα κάτσω λίγο εδώ πέρα χωρίς να με βαράει κανένας. Έτσι εδώ πέρα, να δώσω και εγώ το κλειδί βασικά, μέχρι να με έχουν ακούσει. Ο νίκησε φυσικά ο Τέτς Σινόν. Νίκησε το Bioshock Infinity είναι όντως. Μόνος εγώ την τηλής μου λέει. Δώσ' μου το hotmail σου. Το hotmail λέω, το email σου. Σούπα, το email σου για να σου έρθει το κλειδί. Ένα ωραίο μηνυματάκι, δώρο στο Origin που έχεις. Account. Fuck. Αχ, το μάτι μου. Νάτος. Αμάν, τι βόμβες είναι αυτές. Πετάει και βόμβα. Ναι, με το F. Με το F, για να δω. Ω. Κάπου εδώ έπεσε, ε. Α, μένα ρίχνουν και ώρες βόμβες. Αχ, Νάτος. Πού πας, ρε, μεγάλε. Από τα παράθυρα δεν κάνει. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Νάτος, ρε. Big Raid. Δεν φάγε πίσω σας, παιδιά. Α, όχι, μπροστά σας είναι. Πού πήγε, ρε. Πού πήγε αυτός. Νάτος. Κυνηγάει ο Τζόνι. Ωραία, φίλε. Πώς πηδάει έτσι. Κάτσε να πηδήξω κι εγώ. Όχι, έχεις παρκούρ. Όχι, αμέν. Ωραίος. Κάτσε, το κάνω κι εγώ αυτό που κάνω, Τζόνι. Γιατί παιχταράς. Περίμενα να το κάνω κι εγώ τώρα. Τσακ, τσακ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Είδες. Ω. Βρήκα κι έναν αντίπαλο. Δύο. Τρίτο αντίπαλο. Κάνα μπορεί να γίνει ένα γελέ. Τέταρτο αντίπαλο. Πέμπτο. Όλα τα φωτογραφία. Ω, κι άλλο. Α, όχι. Τα ποτάκια βαρούσα. Πέντε μαζί σκότωσα. Οι μικρές ελίτσες είναι τα ποτάκια, οι μικρές ελίτσες. Α, όχι, δεν ήταν. Ήταν δύο, ήταν κανονικοί, όχι. Δεν ήταν μικρές μπιλίτσες. Φτιάξε ένα hotmail και δώσ' του το λέει. Ο Γιάννης ο πλέσας. Πάμε να πας εγώ εδώ. Δεν ξέρω, ρε. Εντάξει. Κοίτα τώρα παρκούρ. Μπαμ, τρέξε εδώ. Πατάς μια έτσι και βλέπεις έναν αντίπαλο εδώ έτσι και τέλος. Ω, μου ρίξε ένα κλώτσο. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Νικάω bot. Ωχ. Με σκότωσε ένα φιλαράκι εδώ πέρα, δεν ξέρω ποιος είναι. Φτιάξε ένα, ναι, το είπαμε. Το email μου είναι. Ωραία. Να σου γράψω το email. Περίμενε λίγο μισό λεπτό. Παιδιά, κάντε με λίγο τέτοιο να μην με σκοτώσει κανείς. Πάνε σε ένα κρύψου. Κάποιος έβγαλε bot. Mike. Ποιος είναι, τι crate πίσω σου. Τελεία. Ποιος εγώ. Ναι, τον είδα. Είναι πάνω μου. Τελεία.com. Πολύ ωραία. Δηλαδή, rchosend.gmail.com. Μπράβο. Thanks. Πολύ ωραία. Και εσύ το νίκησες. Υπάρχει ένα ακόμα που το τελευταίο και το πιο hot, να το πω έτσι, ο πιο hot τίτλος. Πιο hot και από την Τζούλια θα είναι το Bastion. Κάποιον βλέπω εκεί πάνω. Έχει εδώ πέρα μέσα. Τώρα βγαίνει και το δικό μου το τέρας. Ο Φιλ λέει τη φορά από την ομάδα μας. Ποιος είναι? Ήρθε το θηρίο μου. Όποιος θέλει να μπει μαζί μου ας μπει. Αυτό όταν λες δεν παίζει να υπάρχει και πλέον στο Outlook. Όχι, τι εννοείς? Τι εννοείς, φίλε? Σιγά σιγά έχετε. Ωραία, που κάτω και εγώ την Τάνα, παιδιά. Δεν βρίσκω παίχτες. Α, ναι. Ποιος με σκότωσε? Από πάνω, ποιος ρίχνει βόμβες? Από πάνω, παίχτες, ρε. Τι έγινε, πέθανα. Fuck. Πάμε. Πού είναι? Ρε, εσύ είμαι τόσο άσχετος που θα με φάει και τα μποτάκια. Όχι, ρε. Βάρα, εδώ ήταν όλοι. Α, πέτα βόμβα. Παιδιά, ποιος είναι σε μένα, σας παρακαλώ. Έχω έναν πάνω στον Titan. Πού είσαι? Γεια. Α, είσαι μακριά. Έλα, πίσω σου. Εφτανήσιος, ποιος είναι? Βάρα τον, εγώ δεν μπορώ να βαρέσω. Τον έφαγα, έλα. Ωραίος, thanks. Δεν με βαράει, ρε παιδιά, πάνω πέρα. Κι άλλος είναι πάνω μου. Κάτσε, έρχομαι. Βάρα. Τον έφαγα. Πρέπει να πέθανε. Πέθανε άλλο, μου κατέστρεψε τον Τάιταν. Έχει κι άλλος, έχει κι άλλος. Ρε παιδιά, τι γίνεται, τον έχω χακ τον έκανα. Τι χακ. Άιντε, τα μποτάκια είναι πολύ εύκολα. Ναι, είναι κάτσε... σαν να πούμε όπως έχει κάτι μποτάκια, καλά games έχουν, π.χ. τον Dota. Ξέρετε πότε θα γίνει διαθέσιμο στο PC Open Beta? Λέει ένας εδώ. Αύριο. Αύριο, λογικά, όπως είπε και ο Lasking GR. Λοιπόν, λίγη βοήθεια εδώ πέρα. Πού έχει λίγο parkour να κάνω?
Όχι, κάτι βγήκε εκεί πάνω τώρα. Ωραία. Με καμπάνε κάπως, παιδιά, βοήθεια. Μου έρχεται το Titanfall. Βγαίνω. Δεν μπορώ να βγω, τι κόλλησε. Βγήκε το τάγκ μου. Του κόλλησε. Πού είναι, ρε. Πιανού κόλλησε, ρε. Κόλλησε, είναι από την Κίνα γι' αυτό. Προβληματικό είναι. Από την Κίνα. Με καβαλάει πάλι, ρε. Αφού το χάσα, δεν πήρε. Όχι, Ελλάδο, μην φεύγεις, μην μου φεύγεις. Θέλω να φάγεις πάνω. Όχι, όχι. Άντε να ανέβω πάνω σου. Τρέχω να πάνω να το πιάσω, να το σου. Α, τον βρήκα, έκανε τον γύρο. Γιάννη, για να ανέβω πάνω σου. Κοίταξε τον. Ναι, κάποιος είναι πάνω μου. Ανέβω εγώ πάνω σου. Εδώ, ανέβηκα. Όχι, είναι δίπλος πάνω μου. Ανέβηκα. Ανέβαινω κι εγώ πάνω σε Titan, εχθρικό. Ανέβηκες. Ανέβηκα. Ναι, σε εχθρικό ανέβηκα. Που, απέναντι, παιδιά. Όχι, eject. Όχι, πάνω στο Titan, όχι πάνω στο Titan. Α, μέχρι ένα μέσο όρο πηδάς, μετά άμα βγεις έξω από την πίστα χάνεις, ε. Ναι, ρε. Έλα, φουστράκο. Τι γίνεται εδώ, πέντε άτομα! Τον έφαγα, ρε, έτσι. Πέντε άτομα εδώ. Πολύ ωραία, εμείς τρέχουμε τώρα, εγώ θέλω να βρω ένα μέσο, άντε πάλι νικήσαμε. Έτσι, πέντε. Έλα εδώ, έλα εδώ, εσύ, όχι, αυτός πηδάει, αυτός είναι, αυτός είναι παρκουρίστας, κάτσε. Νάτος, κάποιος τον έφαγε. Ο Τζόνι, ο Κόνι νομίζω. Κάτσε εδώ, εδώ μπορώ να κάνω παρκούρ. Όχι, εδώ μέσα δεν γίνεται. Πολύ κοντό είναι. Όπα. Πάμε να το φάμε το δέντρο, ρε. Κάτσε, εγώ θέλω να κάνω λίγο παρκούρ τώρα. Να πηδάς εδώ έτσι, καπ, γκουπ, εδώ που είδες. Πάμε για χοντή πολύ σωστά. Να πάω εδώ μέσα, εδώ έχει τρελό παρκούρ. Δες εδώ τώρα. Οι κανονικοί άνθρωποι πάνε έτσι και εμείς θα πάμε έτσι. Έτσι. Και καπ, βγήκαμε έξω από το παράθυρο. Είναι ένας Titan εδώ, Ναι, παιδιά, να σας τηλεφώ σε κειμένη. Δηλαδή, λέει, άμα πέσει πάνω σε εχθρικό Titan, πεθαίνει ακαριαία. Άμα είσαι με τα πόδια, ναι. Άμα είσαι με τα πόδια, ναι. Με ακούτε, λέει ο Πέτρος. Πέτρος Λόξ, ακούμε, ναι. Παρακαλώ. Επίσης, όσοι είστε μέσα, πατήστε και ένα αγαπημένα στη λίστα, για να βλέπετε περισσότερα live stream κάθε Κυριακή, όσοι είστε. Πατήστε και στα αγαπημένα, προσθέστε και αγαπημένα. Χάσαμε. Όχι ρε, νικήσαμε. Κερδίσαμε ρε, θα χάσουμε εμείς. Καλά πήγαμε. Α, 21 kills έκανα, Λοιπόν, level 5, αλλά μακάρι για να φτιάξω. Level 5 σε παρακαλώ, έλα ανέβα. Πήγα level 5. Πήγα level 5 και τώρα στην ουσία μπορώ να φτιάξω παιδιά δικό μου τέτοιο, έτσι. Όμορφα. Έλα, εγώ είμαι ο Πέτρος από το Skype. Ποιος Πέτρος? Κατάλαβα εγώ, άστα. Ποιος Πέτρος? Πέτρο, ξέρω εγώ ποιος είναι. Πέτρος Λοκ λέγεται, τέλος πάντων. Δεν σε ξέρω, φιλαράκι. Το ξέρεις, άστα τώρα, το ξέρεις. Α, ναι. Ας πω. Πολύ όμορφα. Περιμένουμε 45-6 δευτερόλεπτα για να... Θέλετε να δείξουμε το hard point? Ναι, πώς μπορούμε να βγούμε? Κάνεις back. Live. Ναι. Ωραία, παιδιά, βγαίνουμε από εδώ. Yes, live with party. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς κιόλας. Μ' άρεσε που είπε και ακριβώς αυτό, έτσι. Πρέπει να το ξέρεις. Να το ζουμάρουμε αυτό το. Ακριβώς έτσι. Καλά το είπα για να μην χαλάσουμε το party μας. Πολύ ωραία. Και τώρα πού πάμε? Πάλι στο play. Απλά διαλέγεις mode το. Το hardpoint. Hardpoint. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και αυτό το. Λόμπι, τι είναι? Πολύ ωραία, pilot loadouts. Βλέπεις, ορίστε. Σαν domination είπες. Εδώ, παιδιά, μπορώ να... ακριβώς. Εδώ, παιδιά, μπορώ να φτιάξω τον παίχτη μου. Οπότε, βλέπετε εδώ, primary weapon, anti-titan weapon, sidearm, tactical ability, ordnance, tier 1, tier 2, gender. Βλέπετε, οπότε αύριο και εσείς θα το παίξετε, οπότε φτιάξτε το δικό σας τον παίχτη. Οπότε εγώ μια χαρά είμαι έτσι. Εσείς παιδιά το παίξατε? Δηλαδή ναι. Βάλατε, κάνατε δικό σας? Ναι. Βέβαια. Όχι, δεν τον πειράζεις τον παίχτη. Έπρεπε να μου έχει έρθει το email. Ελπίζω όχι, γιατί δεν μου έχει έρθει κάτι. Τέτς Σένσον, ναι. Είπα στο τέλος του live stream. Τώρα όχι, γιατί παίζω τώρα. Δεν γίνεται, δεν έχω πετύχει 10 χέρια και 2 οθόνες. Στο τέλος θα σου δώσω το κλειδί. Ναι, μετά το live θα τα στείλω
να ηρεμήσω λίγο και θα το στείλω. Εντάξει, μην γρήγορα, μπαμπούμ, θα τα στείλω. Πολύ ωραία. Ανοίγει μια πορτοκαλάδα. Ναι, πια και λίγο γιατί ξεράθηκα ένα χείλι. Ωραία. Πολύ ωραία. Βέβαια εγώ τον Τιτάνα μου, μια χαρά είναι. Ωραίος. Περιμένουμε. Α, οκ, ξεκινάει τώρα σε λίγο. Είχε γίνει μια διακοπή και θα το βγάλει σαν δύο τέτοιο τώρα και κρίμα, δεν πειράζει. Γεια σου Πετράκου, πόσα κλειδιά έχεις? Ένα ακόμα έμεινε, Πέτρος. Ένα ακόμα έμεινε και είναι η τελευταία ερώτηση, σχετικά εύκολη ερώτηση, οπότε όποιος πάει πρώτος και το ψάξει, πιστεύω θα το κερδίσει. Είπαμε, είναι, το τελευταίο κλειδί είναι το Bastion. Στο Steam, Steam Key είναι. Ξέρετε τι, μπορεί να, τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να πάτε στο Steam, να πατήσετε add κλειδί, ξέρετε πώς. Add Steam, όχι add Steam Game. Για πέστε λίγο. Activate product on Steam. Ναι, activate product on Steam. Βλέπετε, πατάτε, βάζετε το κωδικό copy-paste και λογικά μπορείτε να το κατεβάσετε κατευθείαν. Μπαμ, μπούμ, μπήκες. Κλειδί Watch Dogs θα δώσετε όταν βγει, λέει, ο Solid 80. Προφανώς. Δεν ξέρω. Μάλλον. Κάτσε να βγει πρώτα και βλέπουμε. Ναι, Ιούνιο, Αύγουστο, οπότε έχουμε καιρό. Ιούνιο βγαίνει. Πέτρος Λόγκ, γιατί μου δίνεις το email σου? Θα μπερδέσω. Πέτρο, γιατί μου δίνεις το email σου? Θα μπερδέσω. Δεν κέρδισες. Έλα, μην τον πικραίνεις, έλα, δεν μπερδέσω, γεια σου. Ναι ρε, εντάξει. Τι κάνω, να κάνω, κάψω ρε. Ακόμα δεν κέρδισες. Εγώ τρέχω κατευθείαν στη βίτα. Όταν κερδίσεις, το έχω διαθέσει. Σαν τη σημαίες είναι δηλαδή, κατάλαβα. Τρία κλειδιά, ναι, είναι σαν conquest, κάπως έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα που πρέπει να πάω. Θα το σαν το Battlefield είναι. Α, σαν το Battlefield. Μπράβο, σαν το Battlefield. Τα target, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τρέχουμε δηλαδή στο. Πού να πάω. Πάω στο A. Έτυχε πέρα. Πού είναι η βίδα, παιδιά. Παιδιά, εγώ πάω στο A. Ο γύρο είναι το πράγμα. Πάμε στο A τώρα. Τι πάρατε, ρε. Πειράζει εγώ που πάω. Ωχ. Το σκότωσα το φίλο μου. Ο Κόνι έγινε εγκόμενα. Καλά έκανε, φίλε. Η εγκόμενα είναι το καλύτερο. Γίνει, έχει γίνει εγκόμενα. Όχι! Κάποιος με σκότωσε και ακαριά. Είναι πιο... Παιδιά, από πάνω από το παράθυρο. Από πάνω. Το πήρα assist. Με σκότωσε. Πάω ρε. Ποιος πάει στο αλφα. Ποιος είναι. Κάποιος προσγιώνεται εκεί πέρα, ξέρεις. Σιγά μην πας στο αλφα, πας στο σι. Αφού είναι πιασμένο. Α, ναι, πιασμένο στο το A έμεινε, sorry παιδιά. Εντάξει, τα χάσα και εγώ, μιλάω και παρουσιάζω ρε παιδιά. Συγγνώμη. Τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε στο A. Εκεί όλοι πάνε τώρα, λογικά. Αλλά άμα φύγουμε. Εδώ χάνουμε το C, βέβαια. Την ερώτηση είναι, θα την κάνει ο πάνω. Κάτσε, κάτσε, κοίταξε. Ναι, ναι. Πού είναι ρε το Α, μπαίνουμε μέσα. Εδώ που είμαι εγώ. Μπες μέσα, όχι. Τρέχα, 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 τρέχα. Θα το πήραμε, πάμε. Εμποραγή κάτω εδώ. Το πήραμε. Όχι, μας πήραν το C πάλι. Δεν πειράζει. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Τρέχουμε από εδώ. Oh. Ένας πίσω μας. Η αλήθεια είναι πως ο συγκεκριμένος χάρτης είναι κάπως μεγάλος. Παιδιά ναι, πίσω μας. Και πιστεύω πιο πολλά του έπρεπε. Να φάμε κλωσιά πάνω, το έδειξε αυτό, το έδειξες. Δεν πάνω το δείξεις. Παιδιά μας παίρνουν το B. Μπράβο ρε πτάνησε αγόρι μου. Αυτό τώρα με υπήρχε, μας πήραν, μας τα πήραν όλα, μπράβο. Όχι, όχι, είμαι στο βήτα. Δεν τα παίρνουν ρε. Έχουμε τον Τζόνι εδώ με δουλεύσα ρε. Ο Τζόνι παιχταράς είναι ε. Ναι ρε, μα με δουλεύσα ρε. Κοκκινίζω παιδιά. Παιδιά κοκκινίζει, απλώς είναι ο the best. Πουκάρετε. Ωχ, ποιος έφυγε από εδώ. Πω, πολύ ταχύτητα, το δικό μου το μάτι πολύ βαρύ είναι. Ξασάκε. Τι ρωτάνε, Ηλία και εσύ. Ο Ηλίας κέρδισε. Πάλι. Ο Ηλίας είχε κερδίσει, κέρδισε. Ήδη ένα κλειδί, ρωτάει ο Τέτς Σένων. Ωραία, μπαίνω στο Τέιταν, παιδιά. Έχουν φέρει και αντίπαλοι. Έλα. Όχι, Ροζάκη. Έχω έτοιμο Τέιταν.
Ακριβώς τι Titan. Α, το. Σε βγαίνει τώρα. Παιδιά μας παίρνουν τον πύρα. Έχει κόσμο στο πύρα. Το Α. Παιδιά και εγώ βγάζω Titan. Πού θα βγει τώρα. Πού βγαίνει. Πού με βγήκε. Ανάτο. Όχι. Πού είναι το Titan. Ανάτο με περιμένει. Ανεβαίνω τώρα, θα γίνει χαμός πραγματικά. Θα γράψω αέρα από να ανέβει πάνω σου, Μάικ. Σε κάλυψα, κάτσε εκεί να το κάνω τώρα στον υγιή. Ποιος είναι πάνω μου, κανείς. Ήτανε εδώ, ανέφαγα στον αέρα, όπως κατέβαινε το... Του ρίχνω και εγώ μισάιλες, φύγε από... Ω, είναι δύο! Ο Μαγκρίνης σου, έλα πίσω, λάση, καλύπτω. Τρέχα, τρέχα. Βάρα, βάρα. Ένα χίτι με σχεδόν. Να αναφέρουμε ότι έχω κάποιον πάνω στον Titan. Ποιος είναι, Τικ, πίσω σου. Ναι. Πατών. Εδώ, βαρέστε ένα, ένα ρομπότ είναι! Τον έφαγε ο Ρος. Ένα ρομπότ είναι ρε! Ωραία. Τώρα εδώ μέσα θα γίνεται χαμός. Ένα Titan πρέπει να πάει εκεί πέρα τώρα. Πώς θα μπω εδώ μέσα. Απλώς βαράς βόμβες. Μπέστε μέσα. Δεν μπορείτε να μην πω. Παιδιά, με το F... Θα το βήτα. Παιδιά, με το F είδατε τι κάνει. Ναι, το έχουμε δει. Σόπα ρε παιδιά. Εγώ τώρα το να αναφέρουμε ότι μπορείς να βγεις από τον Titan ανά πάσα στιγμή και να τον δώσεις ναι, ναι. Να εντολή να σε ακολουθεί ή να φυλάει ένα συγκεκριμένο σημείο. Για πες μου πώς το κάνω αυτό λίγο. Με το Β. Με το Ε. Με το Β. Με το Ε. Με το Ε βγαίνεις, με το Β σε ακολουθάει. Έλα εδώ ρε. Λοιπόν παιδιά κοιτάξτε τώρα, θέλω να βγω. Πατάω Ε, δεν βγαίνει. Γιατί. Σίγουρα. Βγήκε, βγήκε. Βγαίνει, βγαίνει. Με το Β πατά, για πάτε το Β. Το Β. Σε ακολουθάει τώρα, άμα είναι ένα κουμπί που τρέχει, σε ακολουθάει. Για να σε καλύψει, είναι κοντά σου. Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ ρε. Έλα σκυλί. Σκυλί λέει. Σκυλί, τι είναι ρε. Έλα εδώ αγόρι μου, έλα, όχ, με το βαράνι μου. Εντάξει, με ακολουθάει τώρα. Το σκυλί. Όλοι σκοτώμα αυτό το smart piece, λάβουμε, τι γίνεται. Όποιος θέλει να έρθει στο B, ας έρθει. Ναι, έρχομαι εγώ, με ακολουθάει και το... Βασικά δεν με ακολουθάει, δεν με αγαπάει. Δεν με αρέσει. Θέλω χαλάκι. Με λοκάρι, μάλλον. Ήρθα στο B. Παιδιά. Κόνι, έλα, πέσε, πέσε, Κόνι. Έλα, ρε. Πέσε, έλα και έλα εδώ. Να με. Οχ. Μπράβο, μπράβο. Πέθανα, κάποιος με σκότωσε. Ωραίος ο Σπύρος. Βρατάμε. Αυτός πόσο παιχταράς παίζει να... Οχ! Μπράβο ρε Μπράνιακ! Έφυγα στην B. Αυτός ο Titan είναι δικός μας. Αντίπολοι πρέπει να είναι. Τρέχα, τρέχα Μπράνιακ, τρέχα από πίσω σου είμαι. Νάτος, νάτος! Μόλις πέθανε. Πω, πω, πω. Αυτό το πιστολάκι είναι πολύ overpowered όντως. Ναι, αυτό το είδες ναι, πρέπει να χαμηλώσουν ήδη οι damage, εγώ δεν θέλω να το χαμηλώσουν. Γιατί μου αρέσει. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δύο κλικ πατάς τρία και ψοφάει, έλα. Μπράνιακ εδώ είσαι. Πάνε σε πάει πιάσω ρε. Ρε έλα δω ρε, δεν με ακολουθάει αυτό. Πατάω V και έλα, δεν έρχεται. Έλα δω ρε, εδώ μπροστά σου είναι ο Τιτάνας, έλα πάρτο ναι. Με χάλασε. Τι μάτιαξες να πούμε. Το μάτιαξες να πούμε. Ναι, το μάτιαξες, πρόσεχε ρε. Γι' αυτό δεν με ακολουθάει το βλαμμένο. Αν είναι πάνω στο... τον πέρα, έγινε κατακίνητος. Στο Τιτάνα του πάνω, εντάξει το σκούπι. Παιδιά, αν τα πάρουμε και τα τρία νικήσαμε. Οχ, οχ, οχ. Βαρέστε ρε. Εντάξει το πήραμε όλα. Πάει, νικήσαμε. Πω. Δες από πού. Πω. Έλα, το σκότωσα. Δεν μπορώ να σκότωσα κανένα. Μας τα πήρανε όλα, ρε παιδιά. Ένα ακόμα. Τι όλα μας πήρανε, βρε. Μόνο το B έχουν. Έλα, πήγα, πήγα, πήγα στο B εγώ. Είμαι στο B. Κάτσε να κρυφτώ εδώ πέρα. Να, τους βαράει ο άλλος. Βαράει. Ποιος ρε. Κάποιος βαράει. Α, δικός μας είναι. Ο Κόνι, ο Κόνι βαρούσε. Titan στο B. Τον έφερα. Δεν έχω πολύ ζωή, παιδιά, να φάμε. Κάποιος μας παίρνει το C. Κανείς δεν μας το παίρνει το C. Κάποιος μας παίρνει το C, λέω. Όχι, όχι. Είδες. Τρέχα, τρέχα. Τρέχω στο C. Κι εγώ, κι εγώ. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, κάποιος να κάτσει στο... Κάποιος να κάτσει στο C, κάποιος να κάτσει στο B και κάποιος να κάτσει στο A, ρε παιδιά. Πίσω σου πάνω. Δεν λέει, δεν λέει. Όχι, ρε. Τώρα... Όχι, δεν λέει έτσι. Έλα ρε, να καβάλισε κάποιος εντάξει. Δεν πειράζει, εντάξει. Όχι! Πάρα το ρίχ. Πάνε για το βίντεο. Λέγεται ο Τε Hyper. Βίκτορι, πάλι. Βίκτορι, ακόμα δεν το πει.
Θέλω να στραγγαλίσω λαιμό που έκανε ένα. Στραγγάλισα τους. Πρόσεχε μην πεθάνεις τώρα, γιατί μετά δεν σπουδάζεις. Ξέρω. Έχω πεθάνει γι' αυτό. Είχα πεθάνει. Παίρνε έναν Τιτάνι αντίπαλη, παιδιά. Ποιος έχει Τιτάνι εδώ πέρα? Εγώ έχω Titan και έρχομαι προς τα εκεί. Είναι κοντά στο Extraction, είναι Otto. Ποιος έχει Τιτάνι? Οπότε εύκολο θα είναι. Κάποιος έχει Τιτάνι, παιδιά. Με το F-Coin, πάτα εκεί πέρα, πάτα όλα. Πάτα το, πάτα, κι εγώ βάρα με το πλάκι. Ένας αν κοιτάει το τέτοιο που θα έρθει τώρα. Θα έρθει τώρα το τέτοιο. Κάτσε λίγο. Κι άλλος Titan, guys. Πού τους, ρε? Όχι, ρε, με σκότσι με κλωτσίδι. Με σκότσι με κλωτσίδι. Το είδα. Το είδες, σηκώ. Πάρα. Πάρα μέσα είναι. Βαρέστε, παιδες, βαρέστε. Πόχαχα, τεστ. Όχι, δεν φεύγεις. Δεν αλλάζεις καλύτερο όμως γιατί το έχει γαμίσει, λέει. Νικήσαμε. Κλασικά. Μπράβο. Μπράβο, παιχταράδες μου. Τι λέρε, τι έκανε. Ποιος, ρε. Τι. Τίποτα. Παιδιά, εγώ να σας χαιρετήσω, επί να φύγω. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ, Τζον. Και εγώ ευχαριστούμε, βάλατε. Ναι, τίποτα, ρε. Να είσαι καλά, ρε. Ευχαριστούμε που νικούσαμε. Καλή συνέχεια με το live. Επίσης, ρε. Γεια σου, επίσης. Κλειδί. Άντε πάλι. Εσείς όλοι το 80 δεν νίκησες, βλέπω εδώ πέρα. Όχι ακόμα κλειδί. Περιμένετε, ρε, παιδιά. Στο επόμενο τέτοιο κλειδί. Κλειδί και φύγαμε μετά. Στο επόμενο θα έχει κλειδί. Καλησπέρα, Γιάννης Στο. Γιάννης Στο, ναι. Καλησπέρα. Αυτό το πιο πολύ μ' άρεσε αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό το λόμπι μ' άρεσε πιο πολύ. Το hard point. Ναι. Κώστα, είσαι εδώ? Ναι, κάθομαι για ακόμα αυτό το game και αναγκαστώ να φύγω κι εγώ μετά. Όπου να είναι. Ωραία. Αλλά πιστεύω να πήραν αρκετή γεύση τα παιδιά. Ναι. Καληνύχτα, άντε με νίκη. Καληνύχτα, Πέτρο. Κάτσε ρε εσύ να σε πω και το κλειδί, μπας και το κερδίσεις. Με έδωσε και το email εδώ. Είναι έτοιμο, μου το έδωσε. Κατευθείαν. Ωραία, βγαίνουμε τώρα. Πιστεύω να έχει πολλές πίστες, έτσι, το συγκεκριμένο. Ναι. Και άλλα μόνο. Λογικά, ναι, και... σίγουρα θα έχει και με DLC μετά. Α, τον Πέτρο, για τον Γιάννη, ναι. Ναι, για τον Γιάννη, ναι, για τον Γιάννη, οκ. Βασικά, ή θα βγάλει και άλλα... Angel City. DLC. Ελπίζω να έχει άλλα modes, να μην είναι αυτά τα τρία μόνο που έχει στην beta. Θα πάρω το Rifleman λίγο. Και πάρω αυτό. Δεν έχει κάνει ακόμα custom pilot. Όχι. Δεν χρειάζεται να κάνω. Μια χαρά μου αρέσει έτσι. Έτοιμο. Default, παιδιά, αυτή η πίστα πιο πολύ μου αρέσει, παιδιά, έτσι. Πάμε γρήγορα στο A. Στο A, στο A. Στο B. Στο C πίσω, ρε. Στο C, πάμε. Πίσω, ρε. Βίσανε το C, ρε. Αφήστε το C, παιδιά. Πάμε κατευθείαν στο B. Ένα, αφού το πήραμε ήδη. Το πήραμε ήδη. Θα τσακωθούμε για να πάρουμε ένα point. Ποιος βαράει μυρθώ εκεί. Δεν μπορώ να ανέβω. Το κεντρικό θα είναι το πήραμε. Παιδιά, το μικρό το πιστολάκι όντως ξεσκίζει, ε. Το ανέβω στο χτίριο. Κάποιος πέταξε χειροβομβίδα, νάτος. Πολύ βορτάρο την είδε, παιδιά. Τι βαράς, μωρέ, και μικρέ, να πούμε. Έχει κόσμο μέσα στο βιτά. Και κάποιος με σκότωσε. Το καημένο πάνω, ε. Πού πάει, να πούμε. Το καημένο πάνω, ε. Ο T-Sonix 2003 είναι bot. Ποιος? Ο T-Sonix 2003. Όχι, δεν είναι bot, ρε. Το σκότωσα, εντάξει. Φάτι. Το β, γρήγορα. Το A. Ποιο A, ρε. Στο A γίνεται χαμός. Βλέπω σκόνες εδώ πέρα. Κάτσε να πετάξω καμιά βόμβα μέσα εκεί. Αχ, μπορώ να ανέβω από εδώ. Ω, άνετα. Φώταξε και τη βόμβα εδώ. Έλα, πάνω πίσω σήμερα. Πάτωνα. Τον έφαγα. Ποτέ στις είναι κάποιος εδώ πέρα. Παιδιά, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το χειρισμό... Για παρέα είναι πολύ ωραία πάντως. Ναι. Μια κλεψίδη εδώ πέρα. Ο χειρισμός, παιδιά, να ξέρετε, είναι ακριβώς Black Ops.
Call of Duty δηλαδή. Oh. Ο Dexter Larry με έφαγε. Πού είναι, μέσα στο κτίριο. Ένας Dexter, ναι, μέσα στο κτίριο. Μέσα στο κτίριο ακριβώς είναι. Θέλει να το πάρει το A. Αυτοί που είναι από PC θα παίζουν με αυτούς από το Xbox. Όχι, το. Όχι, δεν είχα ρωτήσει στον Κώστα, όχι. Δεν είναι. Εγώ δεν έφαγα πάνω. Έρχομαι. Μα ναι, μου έχει level up. Θα κάνω τώρα parkour, περίμενε. Ότε Sonic είναι αυτό. Δεν ξέρω. Έχει και win, δεν έχει πολλά. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι αγαπημένος με την ΟΤΕ, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει και το Tech TV, όλα αυτά. Fanboy. Fanboy, μπράβο. Παιδιά, πού είστε, όλα τα πήραμε. Ναι, να είναι ένα στο Α, ένα στο Β, ξέρεις. Στο C, το C είναι για κάποιο λόγο συνεχώς contested. Πάω στο C να δω τι γίνεται. Και εγώ έρχομαι πίσω από τον Κώστα. Όχι, Κώστα, σε έφαγε. Αχ, τον έφαγα τώρα. Πού είναι ο Κώστα, δίπλα σου μου. Δεν πειράζει. Κάτι σε είδα να πεθαίνει κοντά μου. Κάτι challenge έχω κάνει ολοκληρώ σε έλεος. Πόσα challenge έχει. Να το C, το φάγανα. Ναι, έρχομαι. Συμπιπάμε όλοι μπροστά. Βγάζουν και Titan, παιδιά. Μη φοβάσαι. Βγάζω Titan εκεί μέσα. Οχ! Κατεβάζω Titan. Challenge complete, λέει. Ωραία, Titan. Βόμβα, με τη βόμβα παθαίνει τίποτα. Ναι ρε. Μπορεί να πάθει κανένα το σοκ, εγώ να τυφλωθεί για λίγο. Ναι. Πώς θα ανέβω πάνω του, οχ. Έλα, μην μου πεις τώρα ότι μπορώ να ανέβω πάνω του. Απροσπιθάς πάνω του. Τώρα, χαμός θα γίνει, κάτσε, έλα. Το βλέπω. Βάρα το. Πού πάτε το πάνω. Ανέβηκα. Έλα, πάμε πίσω να το θάμα. Όχι ρε, χάλασε. Μπράβο, Μπράνιακ. Είδες που ανέβηκα. Μέσα στη μέσα το έτσι πάνω. Τώρα, να το. Με ακολουθάει ρε, εντάξει, ήθελα να πηδήξω πάνω του. Εντάξει, μη με φωνάει, συγγνώμη. πίσω. Σπύρο. Εδώ είχε έναν αντίπαλο, ρε. Πούντος. Μην μου πεις ότι ανέβηκε από πίσω μου τώρα. Εντάξει, τον έφαγα. Τώρα, παιδιά, τώρα το παιχνίδι, παιδιά, στο PC το έχουν πιο πολλοί reviewers από διάφορα site. Και παίχτες, έτσι. Και βέβαια το έχει και ο Τεντέρνιτ που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Εσύ πώς το πήρες, Κώστα? Για review προφανώς. Για review, ε? Ναι. Βέβαια. Αυτός ξέρετε, τα έχει και το... Με το τέτοιο τι λέει, με το παιχνίδι το... Ένα το, κλώσια, το φιλαράκι μου τον... Πότε θα ανέβει, ξέρεις, πότε θα ανέβει το review, το Rambo. Πώς είναι αυτό καλό, είναι? Που ξέρω εγώ, το καλκάνεις. Πρέπει να περιμένεις. Πρέπει να περιμένεις, ορίστε. Να περιμένουμε. Waiting. Το έχει παίξει. Υπομονή να αρετή. Ωχ, μπήκε μέσα. Πώς θα το σκοτώσω τώρα. Νάτος. Με βαράει τώρα. Έχομαι από πίσω στον Titan εδώ πέρα στην Αλφα που... Είναι δύο νομίζω. Και άμα πέσω... Παίχτη το τριγύρο. Ανέβηκα πάνω του. Βάρα του. Τώρα μπάτησε κάτσε τον, ναι. Το άνοιξε. Τον μπάτησα. Έλα με το... Αχ, έλα τελειώνει η ζωή του. Τέλος. Αυτό είναι, το σκότωσα. Ξανά κι άλλο. Πάνε σε όλο να το πάρεις. Πάω, ναι. Είναι λοκάρι, ρε μάλλον. Πάνω είναι. Στην ταράτσα. Έλα, ρε τι. Όχι, εντάξει. Κάποιος είναι εδώ και με λοκάρι, να αυτό το μάλ. Είναι κάποιος επάνω μου, παιδιά. Έφαγα τον ΟΤΕ. Πούντος, έλα εδώ κοντά μου. Τον έφαγα. Έφαγε. Δεν τον έφαγα. Μη κουνιώσουν, αρεσί, μη κουνιέσαι. Εδώ ήμουνα. Το πήρα το. Πάμε γρήγορα στον B. Τον πάτησα. Εντάξει. Παρελθόν είναι. Το β. Στον B. Ναι, ρε, μην πίνετε. Στον B! Όχι, δεν πέρατε ήταν, παιδιά. Εδώ. Έλα, καλά πάμε. Παιδιά, και το B και το... πώς με σκότωσε τώρα αυτός ο ΤΕ. Άλλος δεύτερος ο ΤΕ, έχουμε δύο ΤΕ εδώ πέρα. Είναι κλάν νομίζω αυτή, μάλλον. Θα ήταν σε κλάν. Πώς με σκότωσε έτσι, ρε, εσύ, πώς με σκότωσε έτσι, άντε ψεύτικο. Είναι λογικά σε κάποιο άλλο που είχε κάτω από την άλλη. Μέχρι και το C, παιδε. Παγό εσύ, α. Θα μαζί, άντε. Μια ήρθε το τέτοιο. Κώστα, μπορείς να δοκιμάσεις να ανεβείς πάνω μου. Ναι. Ανέβαν θες. Μα και δεν έχω πολύ ζωή εγώ. Έλα, πού είσαι, έλα. Κάτσε βαράει, Μάικ. Να δω αν μπορώ να πάρω τη Β'. Από εκεί κοίτασε. Αχ, τι είναι αυτό, ρε, μακάρι με βαράει εδώ. Από πάνω να κάνεις ένα ρομπότ. Πίσω, ρομπότ, φάτ. Πούντος. Τι ρομπότ, ρε.
Δεν έχει ρομπότ. Βγαίνω. Βγήκα. Τι πάει, κλίτσι μέχρι εδώ ακούγεται. Φάγανε στη βίτα. Κλίτσι. Ελά δω ρε. Κλίτσι λέει. Κατεβαίνω όσο τα ήταν. Ωραίος. Πού είναι ρε εσύ. Σου έφαγανε. Είναι κλίτσι. Τι κλίτσι. Ξαφανίστηκε. Ψεύτικο, άντε ρε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα, μια χαρά πήγα να πούμε με το C. Α, είχε shotgun. Καλό. Κάνουμε και τη C. Έλα ρε παιδιά. Το πίτα μου σε το χάμε. Κόνη, έλα, περίμενα, ανέβω πάνω σου. Πώς ανεβαίνω. Ανέβαινε, πήδασε πάνω μου, έλα. Έλα, ανέβηκα. Ωρε φίλε, τέλειο. Τέλειο παιδιά, αυτό είναι. Νάτος. Κώστα, γύρνα από την άλλη, Κώστα. Ποιος. Εδώ μέσα είναι. Νάτος. Τον έφαγα. Καλά πάμε. Μπορεί να ανεβεί κι άλλος. Παιδιά, να ξέρετε, μπορεί να ανεβεί κι άλλος παίχτης πάνω στο. Ναι, κάθεται από πίσω, ρε παιδί μου, το όπλο. Ναι. Άμα θέλει να μπει και. Γίνεται κι άλλος να μπει για ένας ακόμα. Όχι, ένα άτομο ανεβαίνει πάνω στον Titan. Ωραία, καλά πάμε. Και μεγάλη ομάδα. Είμαστε ωραία. Τον πάλι στον ΟΤΕ. Κάπως να πάει στην άφα, παιδιά. Να βαρέσω κι εγώ το τέτοιο. Κάτσε να πετάξω καμιά βόμβα. Πρόσεχε, pilot. Ωραίος, τον έφαγα. Τον έφαγα στον αέρα. Ωραία. Σε μια σπάνια επίδειξη skill. Μάλλον θα φάνηκε, εγώ δεν το είδα, μάλλον θα φάνηκε και στο live, οπότε. Εγώ θα κοιτάω πίσω μας, εντάξει. Okay. Πίσω μας δεν έχει τίποτα, προχώρα. Πάμε στο άλλο. Άμα έχει μπροστά, πες μου για να φάω. Okay. Oh, fuck. Το δικό μου το ρομπότ με ακολουθάει, γιατί. Γιατί το έχεις βάλει στο follow. Κάτι γίνεται μπροστά, Ναι, είναι φάτο. Όχι, να το φάγα τον παίχτη μέσα από το Titan, έτσι. Νομίζω. Ωραία. Ή όχι. Ναι. Αρπακτιά. Θες να κατέβεις να πάρεις την Αλφα πάνω. Ναι. Κατέβηκα. Πήγα πάνω στην Αλφα. Μετά περίμενε. Ναι. Κι εγώ βγαίνω, ναι. Περίμενε κι αν μπορείς, Εδώ είσαι, εντάξει. Κάποιος το κάνει. Δίπλα. Περιμένεις, Ναι. Ωραία, έλα. Πειράμε. Να πες. Δε εσύ. Εχθρός, τον έφαγα. Έλα, ω. Ποιος με. Πήρα. Στον Τιτάνα σου μπήκες. Στον Τιτάνα μου μπήκα, περίμενε να βγω. Ναι, ρε. Όχι ρε, γιατί. Έλα, πού είσαι. Όχι, εγώ μπήκα στον Τιτάνα μου. Έλα. Ανέβηκα, φύγαμε. Πάμε να πάρουμε τη ΣΥ. Τα με κουλουθάει, κάτσε τον. Πέθανε, κοίτα τη φωτιά πήρε. Πέτα. Το βήτα γρήγορα. Το πειράς. Πετάω βόμβες πάνω στον τέτοιο να. Τρεις βόμβες πέταξε, τώρα άμα ψοφήσει. Α! Πω! Τι έγινε, πεθάναμε. Τι έγινε εδώ ρε. Πάω πάλι στο A. Να τους ο. Oh! Πάω στο A. Έρχομαι κι εγώ για παρέα. Πω, τον έφερα. Victory. Φύγει πρόσεχε για μη σου πέταχτη ο Titan κάτω. Ξέρω, ναι. Κερδίσαμε. Νάτος. Όχι, τι πάτησε ο Ιλίθιος. Πάμε. Όχι, με σκότωσαν. Αυτοί που είναι από PC θα παίζουν μαζί με. Όχι, εντάξει, λογικά όχι, απλώς λέω μήπως okay. Δεν είναι εκτός από το δάμα. Κόνη, βάρα. Πάμε εκεί πέρα στο σημείο, εσύ. Στο σημείο. Ωραία, τον έφαγες. Πίσω σου, Κώστα! Εντάξει. Στο σημείο. Πάμε, Γιάννος, πάμε. Μπες μέσα να σου φας, άντε. Βάρα την πλαγία. Οπ! Βάρα. Όχι ρε. Το φάγαμε νομίζω. Δεν το φάγαμε. Πήγανε. Είναι κι άλλος Τιτάνας εκεί στη γωνία. Νικήσαμε. Μπράβο παιδιά μου. Νικήσαμε. Yeah. Πολύ ωραία, νικήσαμε. Το κλειδί δεν το δίνω ακόμα. Θα το δώσω στον επόμενο γύρο. Του χρόνου. Στον επόμενο γύρο, οπότε περιμένετε.
θα παίξουμε ένα ακόμα game και πιστεύω και θα κλείσουμε και το live stream, γιατί πολλοί είδατε. Πιστεύω ότι είδατε πολλά modes, έτσι δεν είναι, Κώστα, μέχρι τώρα την πέτα. Ναι, ακόμα ένα mode, είναι το Last Titan Standing, το οποίο, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει... Να μπούμε σε αυτό, να μπούμε σε αυτό μία. Άμα θέλετε μπορούμε να μπούμε, είναι δύο ομάδες, ξεκινάνε όλοι από έναν Titan. Πρέπει να πάμε να το δούμε και αυτό, όλα τα modes πρέπει να τα βλέπουμε. Τι πατάμε, Play Beta και Last Titan Standing. Πολύ ωραία, μπήκαμε και σε αυτό το mod. Θα το δείτε και αυτό. Θα το Last Man Standing στο Prestora Games, λογικά είναι αυτό. Θα το δείτε και αυτό αυτή τη στιγμή μαζί μας. Απλά είναι με γύρους αυτό το mode. Δηλαδή, πρέπει να κερδίσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό γύρων για να τελειώσει το match. Ωραία. Παιδιά, σας έφτασα στα level, ενώ εσείς έχετε φουλάρι. Εντάξει, 8 πήγα κι εγώ. Κάντε με άτο ποιος θέλει το ίδιο όνομα που έχω στο chat για να παίξουμε αύριο στο PC. Βάζει και κραδιά. Γεια σου, Mordenland93. Ο Πετράκος Λόκο, όπως μας πάλι, μας στέλνει το email του. Είναι πιο πάνω, εντάξει. Περιμένουμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή τώρα να παίξουμε σε 50 δευτερόλεπτα. Θα είναι το τελευταίος γύρος που θα παίξουμε για σήμερα στο live stream. Όταν κλείσω θα πω και μερικά πράγματα και αυτό. Πολύ ωραία, παίξαμε καλά, πιστεύω ότι δεν χάσαμε μέχρι στιγμής. Ναι. Νικάμε εμείς. Γιατί οι Έλληνες, ξέρετε, είναι λίγο... Γελάει ο Πέτρος. Για να δούμε. Πιστεύω πως θα πάει καλά. Θα παίξουμε καλά και εδώ. Και εδώ πέρα πιστεύω θα νικήσουμε. Μέχρι πόσα μάτς παίξαμε τώρα? Μέχρι 6 μάτς παίξαμε. Πρέπει να έχουμε παίξει 6-7, ναι. 6-7 μάτς. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Δηλαδή... Πήγε ένας Κώστας εδώ. Ναι, ναι. Πού διαβάζει? Εμένα αυτά δεν μου τα βγάζει. Δεξί κλικ. Δεξί κλικ. Ναι, κάνεις πάνω στο προφάλι. Ναι. Μπαίνουμε και σε ποια πίστα θα παίξουμε, θα δούμε τώρα. Angel City μπαίνουμε. Αυτή που είναι στην πόλη, Angel City. Η Angel πάλι αυτή. Ναι, δύο πίστες είναι. Η μία είναι η Angel City και η άλλη, πώς λέγεται? Fracture. Σαν με ακούγεται λίγο, ξέρεις. Fracture και... Καλκάνη περίμενα στολή Titan. Για σένα είναι αυτό. Ο Νικήτας είναι, δεν ξέρω. Καλκάνη περίμενα στολή Titan Fall Samurai. Έτσι. Τι εννοεί? Επειδή συνήθως τιζάρω Samurai εμφάνιση στα live. Όλοι σαν Titan είμαστε. Όλοι είμαστε Titan. Πού πάμε? Παιδιά, δεν έχει respawn. Είναι σαν deathmatch. Ο καθένας έχει από ένα Titan. Δεν έχει respawn. Μα δεν έχουν οι άλλοι Titan, οι μερικοί είναι χωρίς. Έχουν. Ναι, μποτάει κατάλαβε. Δεν χωράμε. Να, εκεί είναι. Πού είναι, να έρθω κι εγώ. Να τους, Κώστα, έρχομαι για βοήθεια, αντιπερισπασμό. Για κάποιο λόγο έχω τρελό lag. Για κάποιο, ναι, 182 ping ανέβασες. Γιατί? Δεν ξέρω. Πάει ο ένας στον Titan. Έλα, θα πω πάνω του. Μπήκα πάνω στον Titan του. Βαρέστο τον, μπήκα στον Titan πάνω. Μη βαρέστε εμένα όμως. Με έναν παίχτη μπορείς να ξεσκίσεις ολόκληρο Titan που έκανα αυτή τη στιγμή. Με έχει κάποιος, είναι κάποιος πάνω στον Titan μου, βαρέστε με. Πέθανα. Μοντάκι. Όχι, παίχτης. Τον κατέστρεψε τον Titan. Δεν πειράζει, να κάνουμε, σε βάρεστε, να κάνουμε. Εντάξει. Respawn next round. Πολύ ωραία. Next round. Επτάνησος βλέπουμε εδώ σε πρώτη όψη. Βλέπουμε τον Κώστας The Ghost. Βλέπουμε, δεν βλέπαμε τώρα τίποτα. Έτσι δεν βλέπεις τίποτα. Βλέπετε εδώ τα γραφικούλια. Brainiac GR βλέπουμε εδώ πέρα τον βαράνε. Φωτιές βγάζει από τον Ghost Rider. Νικήτα σε λέει πάλι Torrents. Πάλι, εννοείται. Έφτιαξε όμως τώρα, έφτιαξε 99. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Έφτιαξε πάλι τώρα, έτσι. Έφτιαξε τώρα. Πάμε να κάνουμε... Βλέπουμε και σε πρώτη όψη τον... Πού είναι ο Κόνι? Πάνω μου είναι, Σπύρο, βάρα τον. Πού είσαι μου είναι? Ο Κόνι, βάρα! Ξαφανίστηκε. Βάρα και εμένα όμως. Πού ρε είναι? Δεν έφαγα. Όχι, μη βγω.
Είσαι okay. Ναι. Τον του γραπάκωσε και τον ξανά έβαλε μέσα. Εγώ το πάθα. Γραπάκωσε. Τον γραπάκωσε, ρε φίλε. Κάτι σε βαράει, ρε. Παιδιά, κάτι υπομονή, είπαμε. Το κλειδί θα δοθεί όταν τελειώσει αυτός ο γύρος. Το είπαμε. Και θα είναι το Bastion στο Steam. Θα έρθουν με τα, στα email σας οι κωδικοί. Αλήθεια, πού είναι ο άλλος τώρα? Δεν ξέρω. Να, εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα με το Μάρκο τον βλέπουμε. Νάτος, 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 νάτος. Φάτε τον, φάτε τον. Μάικ, εγώ λέω πάνε λίγο πιο πίσω από το Σπύρο γιατί θα πεθάνει. Φύγε, φύγε, θα πεθάνεις. Ε, τώρα. Βγες, βγες. Βγήκε, 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 βγήκε. Ωχ, δες που πετάχτηκε. Ωχ, μπήκε πάνω του, βάρα τον. Πού μου σπήκε έτσι, βάρα, βάρα, βάρα. Στη μηχανή, βάρα το. Βάρα. Πέθανε. Βγήκε έξω, ρε. Νικήσαμε, round win. Νικήσαμε. Τι αυτό ήταν? Α, λέω και εγώ. Είναι rounds. Πόσα rounds είναι? Νομίζω 5 ή 3 ή 5, θυμάμαι, νομίζω 5. Πολλά είναι όντως. Δεν πειράζει, παίξε, πάμε. Εγώ δεν θα πεθάνω τώρα. Θα μας σκεφτείς ότι συνήθως τελειώνει σύντομα. Ξέρεις, για σπίδα, ε. Ναι. Για τον πάνω, το λέει, γιατί... Πάμε, έλα μαζί σας σήμερα, έρχομαι από πίσω. Από εδώ είναι ο άλλος. Πούντος. Πού τον βλέπεις, ρε. Από εκεί δεξιά, από δεξιά, ρε. Νάτι, νάτι. Ωχ, φύγε. Εγώ την πλήρωσα, ρε, γαμώ, εμένα βαράνε. Δεν πειράζει, ρε. Πού τρώνε, άμα, ρε. Θέλω να πάω άκρη. Τούρτσικερ, τούρτσιτ ακούγεται, τούρτσιτ, τούρτσιτ. Γαμώ το. Πάει ο Τιτάνας. Ο δικός μου. Και εμένα δεν είδα. Αυτό το ρομπότ δεν σας θυμίζει από το Avatar. Ναι, ναι, ναι. Όχι, έτσι ακτιβιάς! Καρκάνη, έλα εδώ. Ραφαγά. Καρκάνη, πού είσαι, να ανέβω πάνω σου. Όχ. Όχι, ρε. Πεθάνει, τρέχω να ανέβω σε άλλον. Πεθανά. Φοβάμαι, έχει εδώ ένα τέτοιο. Όχι, ρε. Ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να πάμε από, να πάνε κανένα δυο για bait από μπροστά από την ίδια τέτοια και όλοι, οι υπόλοιποι να βγουν από πίσω τους. Παιδιά, δεν πάμε όλοι μαζί σε έναν, αλλά όχι. Πώς, να πάμε όλοι μαζί να γίνει χαμός. Μετά οι άλλοι θα έρθουν από πίσω, θα μπλοκάνει. Ωραία, δηλαδή ο καθένας μόνος του. Όχι, ναι. Πρόσεξε να δεις, ναι. Άμα πάμε από το ίδιο σημείο που ήμασταν. Ωραία, εγώ πάω από την άλλη. Πάω από την άλλη εγώ τότε. Μπορούμε να πάμε από εδώ, να τους. Εντάξει, εγώ πάω απ' την άλλη ρε φίλε. Νάτος. Καλυμμένη τακτήρα είναι η εικόνη. Λοκάρουνε. Ποιος με λοκάρει τώρα? Βάρα, 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 πάνε μπροστά. Πέθανα, Κώστα, έλα εδώ. Δεξιά, απ' την άλλη, απ' την άλλη. Κώστα, να ανεβώ. Έλα. Να ανεβώ σε κάποιον. Όχι ρε φίλε. Ανέβηκα σε σένα. Αχ, κι άλλος είναι εδώ. Το πετάω βόβες. Αλάκα, όχι. Πα, 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 πα. Βήκα, βήκα έξω, βήκα. Σε βαράει κάποιος, σε βαράει κάποιος. Κατεβαίνω, κατεβαίνω πάνω το φάω. Οχ, οχ. Γαμώ το όρπες, sorry παιδιά. Πάει τώρα, έχασε ο φίλος μου. Τώρα, τώρα, έλα ρε, πέθανα ρε εσύ. Ποιος το βάρεσε έτσι? Ήμουν έτοιμος πίσω στη μηχανή του ήμουν. Να αρχίσω το... Βάρα του Καλκάνη, friendly shot λέει. Λέει Καλκάνη να σε βαρέσω. Ο Νικήτας. Σόφα. Ακούς? Ναι. Κώστα σε... Πού σου ρε πάλι χάσαμε. Όχι, τώρα τι γίνεται το τελευταίο μάτς. Δεν είμαι καλός με το Titan. Δεν πειράζει, πάμε καλά να παίξουμε, πάμε. Half time. Ο πρώτος στις 4 νίκες είναι. Half time. Λέει ο Νικήτας Νίκαβ 64, λέει να σε βαρέσω. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο, πες το. Πάμε. Εγώ σπώνει. Πού πάμε, παιδιά? Πάμε μαζί, ξέρω το μπουλούκι. Πάμε, σημερινό σχελώνα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Εγώ πάω σιγά σιγά τώρα. Α, από την άλλη θα βγούνε. Από την πίσω, ρε. Το, καλά, παιδιά, καλά πας, ναι. Το Titan δεν πηδάει, έτσι.
Όχι. Κάποιο τι να κάνει. Δεν πετάει στον αέρα. Να φάτε τον αυτόν, φάτε τον! Εγώ θα βοηθάω από τώρα, πέθανα από τώρα εγώ. Έλα ρε παιδιά, έλα. Έλα. Α, θα το στολί. Όπα θα πεθάνω. Πεθάνω, φύγει, φύγει, άκρη, καλά άκρη. Έχω βγει από πίσω τους, έτσι. Ρίξουμε το τέτοιο, αλλά θα σε καταλάβουν τώρα. Fuck. Αχ, δεν θα βγει. Θα βγει πάνω σε κάποιον. Καλά, κάνει σοβαρά. Αυτό τώρα θα χάσει όμως. Βάρα τον, βάρα τον. Μη στραχωριέσαι. Βάρα τον. Δεν έχω shields καθόλου. Το σκότωσα. Έλα. Το βάρεσα, έλα κι άλλο τώρα. Ναι, και σ' άλλο, ναι. Και σ' άλλο θα πάω. Και σ' άλλον. Και σ' άλλον. Ανέβηκα. Για να νικήσουμε, ρε φίλε. Πάει κι αυτό. Πάει κι αυτός. Ένα είναι στην ταράτσα. Oh fuck. Καλά ρε, τόσα άτομα να πούμε. Έλα πάμε, θα νικήσουμε. Ή θα νικήσουμε ρε, μόνος μου είμαι. Έλα, έλα. Φύγε, φύγε. Βαρά και εγώ, έχει μείνα στο πέρα. Όσο μπορείς, θα ανεβώ στο τέτοιο. Τον έφαγα και με έφαγε. Όχι ρε, έχω ανεβεί σε πόσα ρε εσύ, έχω ανεβεί σε πόσα. Σε δύο σκότους έτσι. Δύο σκότους έτσι ρε εσύ. Ρε πάνω, άσε το όπλο να κάνει lock. Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Eternity είναι και μια ομάδα στο LOL. Έχουν καμιά σχέση? Όχι δεν λέγομαστε Eternity. Eternity λέγομαστε, Ender, πώς λέμε το Ender. Ender, μέσα. Έτσι, μέσα στο... Κάστα, κάστα. Άντε, το θα με κοιτάς. Κάστα το αγγλικό καλύτερα. Σπύρο μην είσαι πίσω γιατί δεν σε βλέπω καλά. Κάτσε ρε, όμως τώρα εμένα. Δεν θα σου πω εσένα τώρα. Τώρα έκανε lock, εντάξει. Πάει, έχασα. Κάτω εδώ στην κομμάτια. Βγήκα έξω και τώρα θα πάω πάνω στα Titans τώρα. Με βλέπουν όμως. Με λοκάρει πάλι. Ποιος ψόφισε πάλι. Ανέβηκα πάνω τους. Ανέβηκα πάνω τους. Και κάτι έγινε. Τι λες ρε βλάκα. Πάλι κι άλλο. Όχι, με έφαγε. Πρώτος είμαι! Χάρηκα τώρα, Ωρε, πούστη. Φάτον, φάτους, Καλκάνη! Πάτα ξανά F, πάτα ξανά F! Καλκάνη! Πάμε! Μα σας τρώνε όλους! Να πηγαίνουμε καλύτερα δύο πάνω σε ένα, γιατί... Άμα πέσει... Όχ! Έφαγα! Είδες πως τον έπαγε! Χάρηκα τώρα, βέβαια. Έλα, νικήσαμε. Μακάρι να νικήσουμε. Έλα, ρε φίλε, γιατί. Νάτος. Φάτον, Μπράνιακ, φάτον, ωραίος. Σε κοιτάει, Εντάξει, περίμενα, θα σου πω πότε. Βγες τώρα, δεν σε κοιτάει, Δεν μπορώ να βγω, κολλήσω. Δεν σε κοιτάει. Κοιτάει όμως ο άλλος. Το ξέρω, με έφυγε. Όχι, κύριε, χάσαμε πάλι. Αυτό ήταν, παιδιά, το παιχνίδι, τέλος. Έχω χάσει ένα στίγμα, παιδιά. Λοιπόν, εγώ βγαίνω. Παιδιά, αυτό είναι το παιχνίδι. Βγείτε από το λίγο, από το πάρτι. Άμα θέλετε να συνεχίσουμε, το συνεχίσουμε. Αλλά το live πρώτα. Live, ωραία. Live, όλα live. Quit menu. Αυτό είναι το menu. Βγήκαμε. Λοιπόν, κάμερα, εδώ είμαστε. Και τώρα θα δώσω το τελευταίο παιχνίδι που είναι το Bastion. Στο Steam. Λοιπόν, έχω ανοιχτά τα αυτιά σας. Και ακούστε, review sub high R9290 TriX και R9290 TriX, τι βαθμολογία πήραν η ΜΕ και τι άλλοι. Και τις δύο βαθμολογίες θέλω. Τώρα, όποιος απαντήσει πρώτος, έχει πάρει το παιχνίδι. Όποιος απαντήσει πρώτος, έχει το δωράκι αυτό. Δεν θέλω να με πείτε ποιες είναι και τέτοια, μόνο τη βαθμολογία. Τι βαθμολογία θέλω. Από τις δύο κάρτες. Πρώτα την μία και μετά την άλλη. Και ποια. Για να ακούσω τώρα. Για να ακούσω. Ελάτε, άντε. Για να σας ακούσω.
Πω πω, ίδρωσα λίγο, δεν ξέρω γιατί από το παιχνίδι. Το μουσί φταίει. Το ξαναλες λίγο, άμα προλάβεις, ναι. Review, try, R9290. Try X και R9290X. Τα review, τη βαθμολογία. Και από τις δύο κάρτες βαθμολογία θέλω. Όποιος απαντήσει τώρα αυτή τη στιγμή, απάντησε ο Απλός Νίτζα. Απλός Νίτζα, δώσε το email σου. Συγγνώμη, δεν πρόλαβες, τι να κάνουμε. Δώσε ένα email ο Απλός Νίτζα, που δεν έχει πάρει το κλειδί. Το κέρδισε τον Μπάσον, συγχαρητήρια, μπράβο. Ξέρεις πως μπαίνει στο Steam. Ωραία. Μόνο δώσουμε το hotmail σου, να στο... μόνο το email σου τώρα, αν μπορείς, να σου στείλω τον κωδικό. Και τώρα που θα περιμένουν και τα άλλα τα παιδιά, τους κωδικούς για να παίξουν άμα θέλουν. Αυτό. Και για να δούμε τώρα, να μας στείλει το email του, να χαιρετίζουμε και τα παιδιά μετά, να σας πω δύο πράγματα και τέλος. Παιδιά, εσύ τι έχετε να πείτε για το παιχνίδι? Κώστα, εσύ για ξεκινά, αν μπορείς. Πριν δύο λόγια. Όπως έχουν δει και τα παιδιά εδώ πέρα στο live stream, είναι σίγουρα κάτι... Σίγουρα δεν είναι κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο ή ξαφνικά ανακαλύψαμε τον τροχό, αλλά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και εμένα προσωπικά μου άρεσε η πολύ γρήγορη δράση που έχει. Σίγουρα όταν θα κυκλοφορήσει ο τίτλος μετά από λίγες μέρες θα μπορούμε να δούμε την πλήρη έκταση του gameplay, είτε αυτό σημαίνει στοιχεία που θα έχουν ενσωματώσει οι δημιουργοί ή πώς θα προσαρμοστεί το κοινό στο game. Τώρα αν θα είναι πετυχημένο ή όχι δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι σίγουρα κάτι το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά και είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για όποιον δεν θέλει το ίδιο και το ίδιο. Δηλαδή έχει ωραία στοιχεία μέσα και με τα Titans και με το parkour και πιστεύω ότι ο κόσμος θα του αρέσει και θα το ακολουθήσει. Θέλω να πιστεύω. Ευχαριστούμε, Καλκάνη, για τις εντυπώσεις σου. Μπορείς να μας πεις και εσύ, Σπύρο, έτσι πως το έπαιξες λίγο, να μας πει καμιά εντύπωση. Κοίτα, καταρχάς με παρέα είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Να το πούμε αυτό. Όπως διασκεδάσαμε και εμείς τώρα, έτσι. Το οποίο είναι καλό, σαν ιδέα, είναι διαφορετικό από τα άλλα games που αυτόν τον καιρό υπάρχουν, έτσι, όπως Battlefield, Call of Duty κτλ. Και Crysis, όσοι παίζουν Crysis Multiplayer. Πρέπει να συνηθίσουμε λίγο τον αριθμό παιχτών, επειδή είναι κάπως λίγοι, είναι 6. Σε μερικούς μπορεί να μην τους αρέσει, αλλά να τους αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν 2 παραπάνω, έτσι να είμαστε 8 και 8, αλλά να υπάρχει αριστερά. Να μην έχει πολλά Titans, δηλαδή να είναι 8 παίχτες με κάποιες λίγο τα Titans. Εσύ τώρα λες για παρατήρηση, λες για την παρατήρηση. Παρατήρηση, ναι. Ναι. Να είναι λίγο ο χρόνος λίγο παραπάνω στο mode που παίζαμε που ήταν σαν Team Deathmatch. Να είναι λίγο πιο μεγάλες οι μάχες. Κατά τα άλλα, για να πούμε και τώρα και σαν beta, είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχει προβλήματα μέχρι τώρα. Δεν μας πέταξε καθόλου, ούτε δυσκολευτήκαμε για να μπούμε. Ναι. Κάποια θέματα και με τους servers που είχε χθες το βράδυ με τον West. Σήμερα δεν τα είδαμε. Καλό αυτό, μάλλον το κοιτάξανε. Ναι. Γενικά το παιχνίδι είναι καλό για την τιμή αυτή που θα βγει. Και την τιμή του είναι καλό και για multiplayer είναι καλό. Αρκεί να δούμε και νέο περιεχόμενο. Ας είναι και πληρωμή, αλλά να δούμε και μάλλον και χωρίς πληρωμή να. Να δεις για παράδειγμα, να δεις κάτι περισσότερο θες εσύ. Η ομάδα να άντεξε να δώσει βάρος και να μην το αφήσει στη μοίρα του. Να μπει και νέο περιεχόμενο με τον καιρό, γιατί αν είναι το ίδιο θα μείνει όπως είναι βάρετο και θα βάλαβες. Ωραία. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε, Σπύρο, και για τις εντυπώσεις και σε σένα. Πολύ καλές εντυπώσεις και μπορείς να μας πεις και εσύ, Μάικ, τώρα που είσαι. Εγώ εντάξει, δεν έχω λόγια για το παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μα άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχει χάσει ούτε μια παρατήρηση. Πες μας την εντύπωση τουλάχιστον. Είπες ότι σ' άρεσε. Τι σ' άρεσε πιο πολύ, ποιο mode ξέρω εγώ. Ποιο... Μ' άρεσε έτσι το παιχνίδι πώς παίζονταν, ας πούμε. Και τα παλιά. Για αυτά που βάλανε και αυτά. Ναι. Α, δηλαδή δεν έχει χάσει. Σ' άρεσε πολύ δηλαδή. Ναι. Το συνήθισε κιόλα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για το Mike που μας έδωσε την πρωτοβουλία του για το παιχνίδι βασικά. Τις εντυπώσεις που είχε. Το είδατε και εσύ το παιχνίδι. Περιμένω να δώσει το email, άμα αργήσει λίγο ακόμα ο κύριος Απλός Νίτζα δεν θα το δώσω, θα ξανακάνω άλλη μια ερώτηση. Γελάβατε παιδιά που λέει ο Chosen One, δεν έχει σημασία τι email έχεις. Ναι, οπότε αν μπορείς φίλε Απλός Νίτζα, άμα το δώσεις τώρα αυτή τη στιγμή θα στο δώσω, αλλιώς αν δεν γίνεται είναι και άλλα παιδιά, περιμένουμε πολύ ώρα. Οπότε θα κάνω μια ερώτηση ο Κώστας. Κώστα,
Ας περιμένουμε, ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ναι. Μήπως έγινε παρεξήγηση. Επειδή είπες. Μπορεί 1000 επειδή είπες δώσε το hotmail σου και το παιδί απάντησε ότι έχει μόνο Gmail. Μπορεί να νομίζε οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Ναι, ας δώσουμε όχι, λίγο ακόμα okay, λεπτά. Ναι, ναι. Κάνα πρόβλημα. Το έσωσα, λέει. Το έσωσα, λέει. Μάλλον θα βρει και το email του, δεν ξέρω. Μπορεί να στείλει εδώ ακριβώς το hotmail του. Το email του, όποιο να είναι. Στο έγραψα κιόλα στο chat. Για να σου στείλουμε τον κωδικό των Bastion που αμέσως που είχες κερδίσει που απάντησε σωστά. Περιμένουμε εμείς. Τι άλλο θέλετε να πείτε, θέλετε να χαιρετήσετε πουθενά. Τι να χαιρετήσετε τώρα. Απλώς όπως είπαμε μας μπήκε καινούργια καινούριο μια δημιουργία που είναι το Let's Play που μπήκε και σας άρεσε και εσάς με το Atlas και το NBA και το και το NBA Live και το 2K που είχε κάνει ο Δημήτρης. Τώρα θα ανεβεί και το δικό μου το Silver. Εδώ πέρα λέει το παιδί ότι το έδωσε. Πού το έδωσε? Δεν μου έδωσες κανένα. Δεν αφήνει δεν να γράψει. Λοιπόν, ναι, βάλε, άσε κενά. Άσε κενά, άσε κενά. Άσε κενά, κενά, κενά σε. Αν μπορείς, άσε κενά. Έχει μια μικρή καθυστέρηση εδώ μεταξύ. Θα ναι, το δεις ξέρω, λίγο. Ναι, 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 ξέρω, ξέρω ότι έχει μια μικρή καθυστέρηση. Αν μπορείς, αυτή τη στιγμή μπορείς να μας βάλει το με κενά. Και όπως είπα, μπήκε μια καινούργια δημιουργία έτσι το Let's Play που θα εξελιχθεί και άλλο. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα γιατί δεν κάνει. Θα τα δείτε εσείς στη συνέχεια. Με το δικό μου θα ανεβεί ένα Let's Play με το Silvery. Μπορεί και ο Κώστας Καλκάνης βέβαια θα κάνει, εννοείται. Που θέλει και αυτός επίσης να παίξει παρέα. Μπορεί και με εμένα καμιά φορά, αν θέλει να παίξει. Ένα 20 λεπτό, κάπου και 20 λεπτά είναι τα Let's Play. Τώρα θα δούμε ποιος άλλος θα κάνει. Είπε και θα κάνει και ο Παύλος με το Xbox One που έχει. Και νομίζω και ο Κώστας θα κάνει στο PC, νομίζω να μην δεν θα κάνει. Νομίζω στις κονσόλες θα κάνει, στις Κώστα, ε. Ποιο? Let's Play. Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο, θα δούμε πάντως πως θα... Ορίστε, έγραψε και το email του. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, εγώ σας αποχαιρετώ. Περίμενε λίγο. Α, περίμενε κάτι, νι, φορ... Νιφρονιμάκης. Περίμενε τώρα το gmail.com. Νιφρονιμάκης. Φρονιμάκης. Φρονιμάκης. papaki@gmail.com. Νιφρονιμάκης. Φρονιμάκης. Πού το λέει? Κάτσε, μην γράφετε λίγο, παιδιά. Νιφρονιμάκης. At, τι εννοείς at? papaki@gmail.com. papaki@gmail.com. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια, πήρες τον Bastion στο Steam. Αυτά είχα να πω. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή για άλλο live stream. Όποιο καινούριο παιχνίδι είναι στα χέρια μας, εννοείται που θα το κάνω live stream. Όποιο και να είναι, είτε το... Castlevania είτε ό,τι τα άλλα που θα βγουν. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που είναι στο live stream σήμερα μαζί μου. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά παιδιά, νομίζω παίξαμε πολύ καλά. Ναι, να είστε πολύ καλά. Βλέπετε, παίξαμε εδώ πέρα παρέα, νομίζω χαρήκατε κι εσείς. Επόμενο ραντεβού την επόμενη Κυριακή δηλαδή, κοντά σας, ήμουν ο Πάνος Ξίδης. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Bye.